Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι αντιθέσεις στο τέλος μιας εβδομάδας όπου η απόλυξή της έχει σε πρώτο άξονα μια μεγάλη υπόθεση. Μια μεγάλη υπόθεση που δεν λέγεται απλά Κύπρος, λέγεται χώρος του ελληνισμού, διότι ό,τι έχει σχέση με την Κύπρο σχετίζεται άμεσα και με την Ελλάδα, όπως έχουμε καταδείξει αλλεπάλληλες φορές. Κορονίδα βεβαίως αυτής της εβδομάδας ήταν η περίφημη πενταμερής συνάντηση στη Γενέβη, η οποία ολοκληρώθηκε χθες βράδυ. Ωστόσο, σήμερα το πρωί άρχισαν κυριολεκτικά τα όργανα, με πρώτον και καλύτερο, τον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με άλλα λόγια, αυτό που διεφάνει ότι επιχειρήθηκε ως δήλωση να είναι μια συνέχεια των συνομιλιών, με έναν τρόπο ο πρόεδρος της Τουρκίας θέλησε να το κλείσει. Και η μία δήλωση έφερε την άλλη. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Απόψε θα ταξιδέψουμε κυριολεκτικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας στις τέσσερις γωνιές του ορίζοντα, αλλά κυρίως θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από την ιδιότητά του να είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Μανούσος Παραγιουδάκης, απόψε βρίσκεται εδώ ως ένας από τους ελάχιστους, αν όχι ο μοναδικός Έλληνας, που έχει τιμηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με την ανώτατη τιμή, το Μεγαλό Σταύρο του Τάγματος Αξίας, το 2001 από τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκο Κλειρίδη, για δύο λόγους. Για την εφαρμογή στην πράξη τότε του ενιαίου δόγματος αμυντικού χώρου Ελλάδας και Κύπρου και δεύτερον, για το κοινό σύστημα χειρισμού κρίσεων Ελλάδας και Κύπρου. Κύριε Παραγιουδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ απόψε. Και θα έλεγα ότι σε ένα κομμάτι πολιτικό και στρατιωτικό όμως κυρίως, είστε ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει και από την καλή και από την ανάποδη και τα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κύπρου, αλλά και του ελληνικού χώρου. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε την αίσθηση, όπως είχε πει κάποτε και Έλληνας πολιτικός, ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Οι μέρες πράγματι είναι και ενδιαφέρουσες και εξαιρετικά κρίσιμες για το έθνος. Πολύ καλά κάνατε διάκριση ή μάλλον τη συσχέτιση Ελλάδα-Έλληνες όλοι. Ναι, το έθνος. Το έθνος αυτή τη στιγμή τίθεται σε μια δοκιμασία. Εάν η Κύπρος δεν τύχει μιας καλής λύσεως, αν βέβαια υπάρξει λύση, τότε το έθνος θα έχει πρόβλημα. Θα έχει και η Ελλάδα πρόβλημα. Οι απανταχού Έλληνες. Ας μιλούμε όμως μόνο για Κύπρο και Ελλάδα. Δεν είναι η Κύπρος μακριά. Και όσοι το λένε αυτό, και δυστυχώς το έχουν πει και μεγάλοι άνδρες καταξιωμένοι στην ελληνική πολιτική, ότι η Κύπρος είναι μακριά, διαψεύδονται όχι από τα σημερινά γεγονότα και τα μέσα που διαθέτουμε, που δεν υπάρχουν πια αποστάσεις, όχι 400 μιλίων ή αλλά χιλιάδων μιλίων, δεν υπάρχουν πια αποστάσεις. Αλλά μας διαψεύδει ή τους διαψεύδει, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μακριά, όπως είπα, ο Κίμωνας πριν 2.500 χρόνια, το 450, ως ηγέτης τότε των τότε ενόπλων δυνάμεων, που αποφάσισε μετά τις πολλές νίκες που είχε πετύχει στην Ελλάδα, σε διάφορους χώρους, Σπάρτη, Μακεδονία, Θάσο, αποφάσισε να πάει στην Κύπρο για να τιμωρήσει τους Πέρσες που κατήχαν την Κύπρο. Τα κατάφερε, πήγε με 200 τρίηρες, βέβαια κοπηλατώντας. Φαντάζεται κανείς αν έπρεπε κανείς να πει για μακριά, τι θα έλεγε τότε. Φτάσαν λοιπόν, κατήγαγαν εκπληκτικές νίκες, μέχρι που από άτυχο γεγονός σκοτώθηκε, πέθανε, είναι γνωστά πια αυτά να τα πω, αλλά λόγω ακριβώς της μεγάλης του αξίας ως ηγέτου, δεν ελέγχθη ότι έχει πεθάνει, ότι έχει σκοτωθεί και έτσι συνέχισαν οι νίκες στο όνομα του ηγέτη αυτού. Αυτός όμως μας απέδειξε περίτρανα ότι δεν είναι μακριά η Κύπρος και την απελευθέρωσε από ένα φοβερό κατακτητή, μεγάλο κατακτητή για τους αιώνες τότε, τους Πέρσες. Άρα κρατώ εισαγωγικά ότι η Κύπρος, και το λέει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και τιμημένος από την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν κοίται μακράν. Θα συνεχίσουμε, θα πούμε πολλά απόψε. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσουμε με τη Γενέβη και να πάμε σε έναν σπουδαίο δημοσιογράφο του ελληνισμού, τον καλό φίλο, τον συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ιγναντίου. Μιχάλη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από τη Γενέβη, Γιώργο, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Θα ήθελα να ήμουν εκεί σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Οπότε ελπίζω μια άλλη φορά και σύντομα να έρθω στο Ηράκλειο και να κάνουμε και την παρουσίαση. Του βιβλίου σου, βεβαίως. Μιχάλη, έχω εδώ βεβαίως και τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Μανούσο Παραγιουδάκη. Θέλω όμως, ξεκινώντας, να σε ρωτήσω, η Γενέβη έχει ολοκληρωθεί, ο Ερντογάν έχει κάνει δηλώσεις, ο Τσαβούσογλου ομοίως, υπάρχει μια αντίδραση από την ελλαδική πλευρά. Εάν σου ζητούσα να βάλεις τίτλο απόψε, μετά τη Γενέβη και τα όσα ακολούθησαν, τι τίτλο θα έβαζες? Η αντίδρασή του οφείλεται στη Γενέβη, Γιώργο, εγώ. Η αντίδραση του κυρίου Ερντογάν. Είχε απώλειες στη Γενέβη, παρά το γεγονός ότι απώλειες είχε και η δική μας η πλευρά. Πρώτα απ' όλα αναγκάστηκε ο κύριος Τσαβούσογλου να είναι στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Αναστασιάδη, το πρόεδρο της Κύπρου. Είναι κάτι που απέφευγαν οι Τούρκοι για 42 χρόνια. Θεωρούν παράνομοι, όπως ξέρεις, στην Κυπριακή Δημοκρατία, άρα θεωρούν παράνομους και τους πρόεδρους της. Το δεύτερο που νομίζω τον εκνεύρισε πάρα πολύ και μελέτησα τις δηλώσεις του, είναι ότι αναγκάστηκε να δώσει αυτό το περίφημο χάρτη, διότι παραμένει η υποτουρκική διοίκηση στη Νέα Κύπρο, εάν υπάρξει το 29,2%. Αλλά ήταν κάτι που απέφευγε. Τελευταία φορά που είχε δώσει χάρτη ήταν το, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 84, αλλά όχι με τόσο προχωρημένο, αν θες, και τόσο επίσημο τρόπο. Θα έχει πολλά προβλήματα εάν δημοσιοποιηθεί αυτός ο χάρτης, όπως και ο κ. Αναστασιάδης, διότι και αυτός είναι ο λόγος που τον έχουν φυλάξει σε ένα χρηματοκιβώτιο και τον έχουν αφήσει εκεί. Διότι στην ουσία προτείνει να φύγουν κάποιοι άνθρωποι που η Τουρκία τοποθέτησε σε κάποιες περιοχές στην Κύπρο, όπως είναι η Μόρφου, όπως είναι τα χωριά της Αμοχώστου, όπως είναι η Αμόχωστος η ίδια. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να φύγουν. Βεβαίως καλώς πρέπει να φύγουν και θα ήταν καλύτερα να έφευγαν από όλη την Κύπρο, ενώ τους κατακτητές. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παράνομα βέβαια, ζουν σε αυτές τις περιοχές 42 χρόνια. Και τώρα τους ζητάω, ο κύριος Ερντογάν, εφόσον προχωρήσουν τα πράγματα, να φύγουν από αυτές τις περιοχές. Νομίζω προκάλεσε έτσι όχι μόνο αναστάτωση αλλά και πόνο σε αυτόν τον εθνικιστή ηγέτη, διότι σε καμία περίπτωση δεν θέλει να χάσει την Κύπρο, όπως ξέρεις Γιώργο, σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει, κατά τη γνώμη μου, να χάσει τον έλεγχο του νησιού. Νομίζω ότι υπήρχε και ένας τρίτος λόγος που εκνευρίστηκε τόσο πολύ. Για πρώτη φορά έγινε κάτι που δεν το αναμέναμε. Εννοούσε αυτά που έλεγε ο κύριος Γιούνκερ. Ήρθε με την κυρία Μογκερίνη εδώ στη Γενέβη, παρακάθισε σε αυτή τη διάσκεψη και είπε ότι έχει λόγους, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους βρέθηκε εδώ, ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα είναι και μετά τη λύση. Αυτό τους εκνεύρισε πάρα πολύ. Έγιναν και σχετικές δηλώσεις και έγινε και ένας καυγάς μέσα στην αίθουσα μεταξύ του κυρίου Γιούνκερ και του κυρίου Τσαβούσογλου. Και ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Τσαβούσογλου νωρίς το πρωί, όταν έφευγε από την Γενέβη για να πάει στην Κωνσταντινούπολη, διότι όπως είπε υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, έκανε δηλώσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το ξέσπασμα αυτό σήμερα μας έχει συνηθίσει βέβαια. Το ξέσπασμα αυτό οφείλεται σε αυτά που συνέβησαν στη Γενέβη. Μιχάλη, είπες όμως ότι για πρώτη φορά υποχρεώθηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών να καθίσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά τώρα να έρθουμε και στη δική μας την πλευρά. Κάθισε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή με την αυτού εξοχότητα Νίκο Αναστασιάδη, ομού μετέ της αυτού εξοχότητος Μουσταφά Κιτζή, δηλαδή δύο κοινοτάρχες, θα το πω σχηματικά, αντί για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, της μόνης οντότητας αναγνωρισμένης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών? Η αλήθεια είναι ότι κάθισε όλοι,
έκανε ένα τρίκ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Τίτλο είχε μόνο ο Γενικός Γραμματέας, ο νέος Γενικός Γραμματέας. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αυτού εξοχότητες, όπως θα είδες και στις φωτογραφίες. Ο κύριος Αναστασιάδης αναφέρθηκε επανειλημμένα ότι είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ξέρω ότι ενοχλεί πάρα πάρα πολύ αυτό που έγινε, με ενοχλεί και εμένα. Το συζητήσαμε και στο ραδιόφωνο. Όπως και να έχουν τα πράγματα, όμως, απέναντι από τον κύριο Τσαβούσογλου ήταν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να είμαι δίκαιος όμως, πρέπει να σου πω και το εξής. Και απέναντι από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας ήταν ο κατοχικός ηγέτης. Να μην λέμε μόνο ότι έχουμε κέρδη, έτσι. Υπήρχαν και απώλειες. Ο κύριος Αναστασιάδης επέμενε να γίνει αυτή η διάσκεψη. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι λάθος. Είναι προσωπική μου γνώμη βέβαια. Δεν σημαίνει ότι είμαι και σωστός. Επέμενε, θεωρεί ότι τα κέρδη του είναι περισσότερα από τις απώλειες. Ο κύριος Κοτζιάς, θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ δυναμική η παρουσία του. Έδωσε τεράστια υποστήριξη στον κύριο Αναστασιάδη και κακώς υπόθηκε ότι η διάσκεψη δεν προχώρησε λόγω του κύριου Κοτζιά. Ο κύριος Κοτζιάς, κατά γνώμη μου, έβλεπε που πήγαιναν τα πράγματα. Ήρθε ένα Τσαβούσογλου εδώ που απαιτούσε αντί. Δεν έδωσε τίποτα, διότι εδώ θα γινόταν ο μεγάλος συμβιβασμός, υποτίθεται, ή η έναρξη του μεγάλου συμβιβασμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Τούρκοι έπρεπε να δώσουν μια διαφορετική πρόταση για τις εγγυήσεις, για τα επεμβατικά δικαιώματα, και ο στρατηγός ξέρει τι σημαίνει επεμβατικά δικαιώματα καλύτερα από τον καθένα, και για την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Ήταν οι όροι της ελληνικής κυβέρνησης για να γίνει αυτή η διάσκεψη. Πολύ καλή όρη, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι το σχέδιο του κ. Κοτζιά να ανακοινώσει ότι η Ελλάδα αποσύρει τις εγγυήσεις ήταν πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι ξεπρόσκιασε την Τουρκία και ανάγκασε τη Βρετανία να δεχθεί και αυτή την πρόταση του κ. Κοτζιά για να τερματιστεί αυτό το καθεστώς των εγγυήσεων. Η Τουρκία ήρθε δια του κυρίου Τσαβούσογλου και είπε κατάμουτρα σε όλους αυτούς που παρουσιάστηκαν στη διάσκεψη ότι εμείς δεν αποχωρούμε από την Κύπρο. Άρα, υπό αυτό το δεδομένο, θεωρώ ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει και η πρόταση του κυρίου Κοτζιά για να πάμε σε εμπειρογνώμονες να δούμε αν μπορούμε να τα βρούμε, θεωρώ ότι ήταν καλή. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί είναι να μην γίνει άλλη διάσκεψη και να μην έχουν λυθεί αυτά τα σοβαρότατα προβλήματα για την Κύπρο και για τον ελληνισμό. Ερώτηση. Ξέρω ότι είσαι περίπου 22 ώρες άυπνος, άρα θα πω λίγο πιο γρήγορα. Ρωτώ, αυτό το μοντέλο της πενταμερούς ούτως ή άλλως είναι ένα βήμα πίσω? Θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί. Πάβει να είναι διεθνές το ζήτημα, που είναι εισβολής και κατοχής, να μην ξεχνιόμαστε. Θεωρείς ότι είναι και ένα μοντέλο που πλέον καθιερώνεται? Αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα θεσμοθετηθεί. Αν σκεφτείς ότι τώρα πάμε σε διάσκεψη εμπειρογνωμόνων, θα αντιπροσωπεύουν οι ήδη που βρέθηκαν εκεί, θα είναι και σε αυτή η διάσκεψη. Το θέμα με την... Γιώργο, να με συγχωρήσεις ένα λεπτό. Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό, προς το παρόν τα Ηνωμένα Έθνη τους θεωρούν ως παρατηρητές και ως ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρξει επόμενη φάση σε άλλο επίπεδο, ο κύριος Γιούγκερ θα απαιτήσει να είναι μέρος αυτής της διάσκεψης. Να μου πεις, δεν αλλάζει το πράγμα, από πενταμερής θα πάει εξαμερής. Δεν πάβει, ας πούμε, όμως να είναι, όπως είπαμε, απέναντι στον κύριο Κοτζιά, ο κατοχικός ηγέτης του Αγκιτζή, και απέναντι στον κύριο Αναστασιάδη, που, όπως είπαμε, είναι ένα μεγάλο κέρδος, να είναι ο κύριος Τσαβούσογλου. Φοβάμαι, όπως σου είπα, όμως, ότι θα θεσμοθετηθεί. Δηλαδή, αν έχουν κάποιο αποτέλεσμα οι συζητήσεις των τεχνοκρατών, σίγουρα θα έχουμε νέα διάσκεψη σε επίπεδο πρωθυπουργών. Οπότε ο κύριος Τσίπρας θα είναι εδώ ή σε μια άλλη πόλη που θα επιλέξουν, δεν ξέρω. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Τώρα, ερωτηματικό. Τούτη διάσκεψη έγινε γιατί την ήθελε βασικά ο Ερντογάν, ο οποίος δεν εμφανίστηκε. Δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστεί στην επόμενη, Γιώργο. Εντάξει, όπως σου είπα, πιστεύω ότι είναι μια ψυχοπαθητική περίπτωση.
και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, που σημαίνει όμως ότι την ίδια στιγμή είναι και επικίνδυνη η περίπτωση. Είναι απρόβλεπτη. Πρώτη-τελευταία μου ερώτηση. Μήπως δόθηκε τουλάχιστον η ευκαιρία, το έχουμε ξανασυζητήσει και μέσα από τον 1984, μήπως δόθηκε ευκαιρία, ενώ ουσιαστικά συρθήκανε πολλές πλευρές, μία εκ των οποίων η ελληνική, το λέω εγώ, δεν το λες εσύ, σε αυτή τη διάσκεψη, μήπως τελικώς η κατάληξη δίνει την ευκαιρία, θα το πω λαϊκά, να κλωτσίσουμε το τενεκεδάκι πιο πίσω και πάντως μετά τις 20 που έχουμε νέα αμερικανική διοίκηση? Ναι, έπρεπε να γίνει αυτό πάντως. Εγώ απόρρισα γιατί η Αθήνα και η Λευκοσία δέχθηκαν να έρθουν στη Γενέβη πριν από την ορκομοσία της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, διότι Γιώργο δεν ξέρεις, ας πούμε, αν θα διατηρήσει την ίδια πολιτική για τον Κυπριακό, για την Ελλάδα, για την Τουρκία ο κύριος Τραμπ, ή όπως είναι απρόβλεπτος, την αλλάξει. Ούτε μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Έπρεπε λοιπόν να περιμένουν. Βεβαίως δεν θα γνωρίζουμε στις 18 ποια θα είναι η πολιτική του. Η ορκομοσία θα γίνει στις 20, αλλά φαντάζομαι ότι μετά από μερικές μέρες, μετά από 10 μέρες, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε στην Ουάσιγκτον, θα υποβάλουμε ερωτήσεις και θα έχουμε μια πρώτη ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται τη λύση του Κυπριακού αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να κλείσουμε, Μιχάλη, ρωτώντας και να σου ευχηθώ βεβαίως και καλή ξεκούραση, αν νομίζεις ότι αυτό το χρονικό παράθυρο δίνει την ευκαιρία αναστοχασμού και επανατοποθέτησης στην ελλαδική συνολικά πλευρά του ζητήματος της Κύπρου. Νομίζω ότι αυτές τις τελευταίες μέρες δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στην Ελλάδα και είμαι ικανοποιημένος, διότι οι συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι ξεχνούν το Κυπριακό. Επίσης νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι ταρακουνήθηκαν, ιδιαίτερα με τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν σήμερα. Όποιος γνωρίζει λίγο την ιστορία της Τουρκίας, πρέπει να προσέξει κανείς ότι επέλεξε να κάνει αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις έξω από το τζαμί. Όσοι τον μελετούν καλά γνωρίζουν γιατί το έκανε. Απευθυνόταν βεβαίως στους φανατικούς, αλλά εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι δεν τα κάνει μόνο για το εσωτερικό. Πιστεύω ότι είναι σε πολύ πολύ μεγάλη πίεση και όταν ο Ερντογάν είναι σε πολύ μεγάλη πίεση προσπαθεί να κάνει εξαγωγή των προβλημάτων του στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια το έκανε, ενοχλούσε πολύ την Κύπρο, αλλά έκανε και αυτές διάφορες επιθέσεις αντί των Κούρδων, δημιουργούσε προβλήματα στο Ιράκ, δημιουργούσε προβλήματα στη Συρία. Μην ξεχνάς ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που κατέχει στρατεύματα σε τρεις χώρες. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Έχει στρατεύματα και στη Συρία, έχει στρατεύματα και στο Ιράκ. Είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας. Ελπίζω ότι δεν θα προσπαθήσει να κάνει εξαγωγή των προβλημάτων του και προς το Αιγαίο. Αυτό ελπίζω. Μιχάλη Γυνατίου, σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Καλό βράδυ. Αρχηγέ, πήραμε μια εικόνα από έναν άνθρωπο που νομίζω ότι έχει απόλυτη γνώση όλου του περιβάλλοντος και των ελληνοτουρκικών και της Κύπρου. Η αίσθηση μετά τη Γενέβη και τις πρωινές δηλώσεις του Ερντογάν, η δική σας είναι ποια? Καταρχήν ήθελα να σχολιάσω λίγο του κύριου Ιγνατίου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και ως δημοσιογράφο και στο χώρο από όπου δημοσιογραφεί την Ουάσιγκτον και βεβαίως γιατί είναι Ελληνοκύπριος. Μου κάνει εντύπωση ο σχολιασμός του με τον οποίο συμφωνώ καθόλου και η προσοχή του βέβαια να μην ξεφύγει λίγο ίσως από τη δεοντολογία που πρέπει, αλλά πώς δεν άφησε να φανεί ότι από τη στιγμή που οι Τούρκοι είπαν ότι δεν συζητούμε την αποχώρηση των στρατευμάτων και το είπε αυτό ο ύπατος άρχοντας της Τουρκίας, ο Ερντογκάν, όταν την ίδια στιγμή, τον ίδιο χρόνο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει πάλι δηλώσει ότι δεν υπάρχει ζήτημα Κύπρου που συζητάμε τώρα, υπάρχει ζήτημα εισβολής παράνομης κατοχής στρατευμάτων και βεβαίως των εγγύησεων, σε ποιο σημείο θα βρούμε ταύτιση ή συμφωνία ή που θα γίνουν παραχωρήσεις, όταν υπάρχει αυτή η απολυτότητα. Δηλαδή, αν το κύριο θέμα, θέλουμε δεν θέλουμε, δεν είναι αν το είπε ο Πρωθυπουργός, το γνωρίζουμε όλοι. Αν έχουμε κατοχικά στρατεύματα Τούρκων, όπως είναι στην Κύπρο, δεν βλέπω δηλαδή τι άλλο μπορεί να συζητηθεί. Αυτή η προσωπική με ερώτηση και νομίζω ότι και με πολλούς άλλους που έχω συζητήσει. Αλλά όταν αυτό το λέει. Ο Μιχάλης το είπε στην αρχή, δεν το ακούσαμε καλά στη σύνδεση. Ίσως δεν το άκουσα καλά. Είπε ότι ουσιαστικά ο τουρκικός μαξιμαλισμός έχει οδηγήσει εδώ που οδήγησε και τη Γενέβη. Ναι, αλλά ακούστε, λέμε,
Υποχωρούμε γιατί δεν βάλανε τις πινακίδες με τους τίτλους. Αυτή είναι η υποχώρηση. Δεν έχει σημασία. Δεν θα θυγεί ο Γιούγκερ αν δεν γράψουν τον τίτλο του Πρόεδρος Κομισιόν. Ούτε η Μογκερίνη εάν δεν γράψουμε ύπατος αρμοστής επί εξωτερικών θεμάτων και άλλα πράγματα. Εμάς όμως θύγεται, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι πάει ως αρχηγός κοινότητας, ας πούμε, και απεμπολείται σκόπιμα ο τίτλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πράγμα που το είχε πει ο αείμνηστος Παπαδόπουλος όταν έκανε το δημοψήφισμα ΝΑΝ. Εξεκαθάρισε το ζήτημα γιατί τους απασχολούσε. Δεν παρέλαβα δημοκρατία, δεν θα παραδώσω κοινότητα. Έτσι νομίζω το είχε πει. Κάνει λοιπόν εντύπωση το αν εξ αρχής θέτουν όρους απαράβατους, πώς θα προχωρήσει η συζήτηση. Δηλαδή, δεν άφησαν ότι το στοιχειώδες διπλωματικό στοιχείο ότι από κάπου, ρε παιδί μου, θα κάνετε τις υποχωρήσεις, θα κάνουμε κι εμείς και θα εμείνουμε στο στόχο τον οποίο βάλαμε. Άρα λέτε ότι αυτός ο μαξιμαλισμός ουσιαστικά μπλοκάρει τα πάντα. Ναι, νομίζω τα μπλοκάρει. Και δεν μας ενδιαφέρει μας για ποιους λόγους ο Ερντογκάν φέρεται έτσι, αν έχει στρατεύματα στη Συρία, αν μεταφέρει σκοτωμένους χωρίς να το δείχνει κάθε μέρα. Διότι τα έβαλε με σκληρό αντίπαλο και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βεβαίως με τους Κούρδους, τους απείρως ανώτερους και καλύτερους πολεμιστές στα πεδία εκείνα των μαχών από ότι τους άπειρους Τούρκους και τους φοβισμένους και με ηθικό εντελώς πεσμένο μετά το πραξικόπημα και όσα και τις προγραφές που έχουν γίνει και τις φυλακίσεις. Οι μαξιμαλισμοί λοιπόν αυτοί οδηγούν στο να λένε και τι θα κάνουν στο Αιγαίο, τι θα κάνουν στα νησιά, αλλά με αυτό το μαξιμαλισμό προσδιορίζουν και συγκεκριμένα πράγματα. Όπως αυτό που έγινε χθες, προχθές, με τον υφυπουργό που είπε για κάποια νησιά και άλλα σωστά πράγματα και λένε όχι, δεν τα συζητάμε, αυτά είναι γκρίζα. Δηλαδή τοποθετούνται, μπορεί για να εξαγάγουν τα προβλήματα που έχουν μέσα, αλλά αυτά καταγράφονται. Και πες το πολλές φορές, δημιουργούν μια κατάσταση εθιμικού δικαίου. Αύριο θα πιστέψει ο κόσμος και Έλληνες ενδεχομένως, Ελλαδίτες και Ελληνοκύπροι, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν εμείς να αντιμετωπίζουμε το ίδιο, με την ίδια στεναρή στάση, αυτούς τους μαξιμαλισμούς. Δεν πειράζει αν θα γίνουμε κι εμείς λίγο λογικά μαξιμαλιστές στα εθνικά μας θέματα. Θα δούμε αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πάμε στην πρώτη αναγκαστική διακοπή. Θέλω να κάνω απλά μια υποσημείωση, την οποία μας την έχει πει πολλές φορές σε σημειώσεις του και σε συνομιλίες ο Μιχάλης Ιγνατίου. Να αποφεύγουμε τη χρήση, τουλάχιστον όταν είναι ο ίδιος Ελληνοκύπρι, αλλά να λέμε Έλληνες της Κύπρου. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι με κεντρικό φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΦΘΑ, τον κύριο Μανούσο Παραγιουδάκη, προσπαθούμε βεβαίως να ανοιχνεύσουμε και με τις απόψεις και άλλων ειδικών και μη, αλλά με άποψη πάνω στο ζήτημα Κύπρος-Ελλάδα, το τι έχει συμβεί μέχρι τη Γενέβη, αλλά κυρίως το τι συμβαίνει μετά τη Γενέβη, διότι όπως είπατε και εσείς, αρχηγέ μου, από σήμερα το πρωί έχουμε ραγδαία, θα έλεγε κανείς, άνοδο του θερμομέτρου, με τις δηλώσεις τουλάχιστον αρχικός Ερντογάν Τσαβούσογλου, την απάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μιχάλης Ιγνατίου μας έδωσε μια εξήγηση ότι και στην τουρκική πλευρά υπάρχει ένας εκνευρισμός. Όχι στον Μπραντεφέρ με την ελλαδική πλευρά, εκεί θεωρούν ότι μας έχουν βάλει στο τραπέζι. Αλλά με τις αντιδράσεις Γιουνκέρ και τα λοιπά. Δεν ξέρω, έχετε την εικόνα ότι είναι αδιέξοδο τελικά αυτό που προέκυψε χθες βράδυ? Θα μπορούσα, αντί να σας πω ακριβώς τι νομίζω, θα έλεγα, θα ευχόμουν να υπήρχε αδιέξοδο, γιατί πιθανό να καταλήξουμε με, από ό,τι ανείχνευσα και από του κυρίου Ιγνατίου, που εκτιμώ πολύ τις απόψεις του, ότι μάλλον κακά θα προέρχονται από αυτή τη σκληρή στάση αμέσως του κυρίου Ερντογκάν, ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για τα στρατεύματα. Επομένως, το βλέπει κανείς το αδιέξοδο και είναι και ξεκάθαρα. Όπως φάνηκε, δεν άγγιξαν κανένα από τα σοβαρά θέματα που θα έπρεπε να άγγιξουν. Εμείς είχαμε ακούσει, εγώ προσωπικά, εσείς ίσως περισσότερα, ότι η διάσκεψη για χθες θα αφορούσε δύο θέματα, ασφάλεια και εγγυήσεις. Και βεβαίως ακούμε για χάρτες που δεν φάνηκαν. Δεν ξέρω αν το θίξετε μετά παρακάτω, εγώ θα ήθελα πολύ να το αγγίξουμε λίγο. Και άλλα θέματα. Και σταμάτησαν αμέσως σε αυτό το θέμα που λέτε. Δεν βλέπω. Βλέπω λοιπόν αδιέξοδα, αλλά διαρωτώ με γιατί υπάρχουν, θα υπάρχουν
παραπέρα συζητήσεις με τεχνοκράτες όπως είδαμε, δεν ξέρω αν οι ημερομηνίες που διαβάσαμε σήμερα, 18 του μήνα, αν θα προετοιμάσουν το έδαφος για να γίνει αυτή η πενταμερής, τι θα βγει με την πενταμερή και όλα αυτά τα πράγματα. Τι θα βγάλουν οι τεχνοκράτες, τι οδηγίες έχουν πάρει για να βγάλουν και όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι τώρα βλέπουμε τι περίπου κάνει η κυπριακή πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά. Από τους Τούρκους δεν έχουμε δει τίποτα. Ακούμε μόνο εκ των υστέρων απόψεις. Απόψεις βέβαια αρνητικές που οδηγούν σε αδιέξοδα. Χωρίς να είναι πεσημισμός αυτό, αλλά τα πράγματα είναι καθαρά. Όταν κάθεσαι να μιλήσεις κάπου, έχεις στο μυαλό σου, θα κάνεις και μερικές παραχωρήσεις. Το ζήτημα ήταν να μην καθίσεις αν έβλεπες εξ αρχής ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά να καθίσεις να είσαι έτοιμος. Για να δούμε, έχει την ίδια άποψη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον άλλο τεπρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής στις διεθνείς σχέσεις, τον κύριο Ηλία Κουσκουβέλη. Mm. Θέλω να τον καλησπέρισω. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε Κουσκουβέλη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές και στον κύριο Αρχηγό, και σας παρακολουθώ διαδικτυακά μέχρι αυτή τη στιγμή. Mm. Ποια είναι η δική σας αίσθηση μετά τη Γενεβή και κυρίως μετά και τις δηλώσεις πια, γιατί έχουμε και δηλώσεις. Ο Χαλίφης δεν μιλούσε τόσες μέρες, δεν πήγε καν στη Γενέβη. Ωστόσο, σήμερα το πρωί φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία θα μείνει για πάντα στο κατεχόμενο τμήμα. Κύριε Σαχίνη, ήταν αναμενόμενο και επιτρέψτε μου πριν απαντήσω ευθέως, γιατί στις ερωτήσεις σας πάντα ευθέως απαντώ, να συμφωνήσω κι εγώ με τον κύριο Αρχηγό ότι η Κύπρος δεν είναι μακριά. Δεν ήταν μακριά ούτε την εποχή του Κίμωνα που ανέφερε, ούτε την εποχή που τα μινωικά καράβια όργωναν τις θάλασσες εκείνες, ούτε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε τη Βυζαντινή εποχή, ούτε ακόμη στην περίοδο της Επανάστασης. Λοιπόν, δεν είναι μακριά η Κύπρος. Απλά η μία διάσταση της νεοελληνικής μας νοοτροπίας μας έχει οδηγήσει να σκεφτόμαστε ότι η Κύπρος είναι μακριά και ότι το μέλλον της είναι ξεχωριστό, διαφορετικό ενδεχομένως από την τύχη όλων των υπολείπων. Αυτό εισαγωγικά. Κύριε Σαχίνη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, εγώ είμαι της άποψης, το έχω πει σε εσάς, μου έχετε δώσει την ευκαιρία και σας ευχαριστώ γι' αυτό, ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν ξεκινήσει σωστά και δεν θα κατέληγαν, ευτυχώς υπό μία έννοια, διότι πρώτον δεν ήταν σωστή η χρονική στιγμή κατά την οποία ξεκίνησαν και δεύτερον η Τουρκία παρά το μέγεθός της και την ισχύ της αφενός αντιμετωπίζει προβλήματα, αφετέρου κυβερνάται από έναν ηγέτη ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα προσωπικότητας, εγώ θα το πω πιο ήπια από τον τρόπο που το είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Και κύριε Κουσκουβέλη, θέλει, να σας ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω να βάλετε μια ανωτελία, θα επανέρθετε. Βεβαίως. Θέλω να πάμε για λίγο όμως στη Λευκωσία, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες και μόνο τηλεφωνικά τελικώς, να ακούσουμε για λίγο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Εννοείται με κάθε... Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Θα επιστρέψω σε εσάς. Σας παρακαλώ. Μακαριότατε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι, καλησπέρα σας. Μακαριότατε, έχετε δει όλο το παζλ. Έχει τελειώσει η ιστορία της Γενέβης. Έχετε ακούσει τις δηλώσεις Ερντογάν. Και θέλω να μου πείτε... Διότι θυμάμαι ότι στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Ηράκλειο 984 είχατε πει «Δεν βλέπω να καταλήγουμε κάπου στη Γενέβη» και ευτυχώς. Σήμερα έχει ενδυναμωθεί η άποψή σας αυτή? Νομίζω ναι, διότι πάντοτε ήμουν αυτής της απόψεως ότι δεν πρόκειται να φτάσουν στο τέλος. Οι απόψεις του Τούρκου Προέδρου νομίζω είναι ξεκάθαρες. Θέλει να έχει το απάνω χέρι στην Κύπρο. Γι' αυτό και βάση θέλει να έχει και στρατεύματα θέλει να έχει και εγγυητής να είναι. Δεν πρόκειται να έχουμε λύση. Σας λυπεί το γεγονός ότι ενώ όλοι οι άλλοι συζητάνε
σε μια προσπάθεια εξέβρεσης, μια τέτοια δήλωση ουσιαστικά φαίνεται να κλείνει το ενδεχόμενο συνεννόησης, ή θεωρείτε ότι είναι ένα bras de fer του Τούρκου Προέδρου να βάλω περισσότερα στο τραπέζι, ούτως ώστε να κερδίσω ακόμη περισσότερα με μικρές υποχωρήσεις? Νομίζω ότι ο στόχος τους είναι να πάρουν το νησί ολόκληρο και όχι να πάρουν περισσότερα. Οι Τούρκοι θέλουν τα πάντα. Θεωρούν την Τουρκία ότι είναι μεγάλη χώρα, υπερδύναμη, στη Μέση Ανατολή, και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν εκείνα που θέλουν. Δεν πιστεύω αυτά, δεν περνούν από τον κυπριακό λαό. Και δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα φτάσει στο σημείο να κάνει δημοψήφισμα. Δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχουν τα δεδομένα για κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό που θεωρείτε σοβαρότερη υποχώρηση από την ελλαδική πλευρά συνολικά, εάν θεωρείτε ότι υπήρξε τέτοιο, σε αυτή... Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο, και ευτυχώς που για πρώτη φορά είχε ξεκάθαρη γραμμή επί του εθνικού θέματος, και ευτυχώς που ήταν εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδος. Πιστεύω ότι κράτησε καλή γραμμή, σωστή, εθνική, και νομίζω ότι αυτή τη γραμμή, όπως και ο ίδιος μου είπε σχέση, θα την κρατήσει μέχρι τέλους. Όμως, μακαριότατε, το πρόβλημα της Κύπρου, το ξέρετε καλύτερα εμού, και μάλιστα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μόνης αναγνωρισμένης κρατικής οντότητας από τον ΟΕΕ, είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Δυστυχώς, μάλιστα, δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πενταμερή. Αυτό δεν είναι μια συνολική υποχώρηση από τις πάγιες θέσεις και της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας και της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας? Μα αυτό ήταν απόφαση του Κυπρίου Προέδρου, δεν ήταν απόφαση της Ελλάδος, του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος. Όχι. Ήταν μία επιλογή κακώς, την οποία βέβαια δεν θεωρεί πενταμερή, αλλά είναι περισσότερη, γιατί έχει δύο ιδιότητες. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρώτα-πρώτα δεν έπρεπε να πάνε εκεί και δεν επέτυχαν τίποτα. Το αδιέξοδο παραμένει, είναι αδιέξοδο. Οι πανηγυρισμοί ότι για πρώτη φορά η Τουρκία έδωσε χάρτη κλπ. Τι χάρτη έδωσε, τον οποίον και απορρίπτομαι. Τον απέρριψε ο πρόεδρος ότι δεν είναι εκείνος ο χάρτης που ανέμενε, γιατί δεν είχε την μόρφου μέσα. Άρα τι επέτυχε, πανηγυρίζομαι μόνοι μας. Αυτά δεν νομίζω ότι ο κυπριακός λαός θα λαμβάνει υπόψη. Δεν ξέρω, Αρχηγέ, επίτιμο Αρχηγέ Γεθά, αν θέλετε να πείτε κάτι προς τον Αρχιεπίσκοπο. Μακαριότατε, έχουμε τον επίτιμο Αρχηγό Γεθά, τον κύριο Μανούσο Παραγιουδάκη, απόψε εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να πείτε κάτι προς τον Μακαριότατο, ή δάλλως να τον αποδεσμεύσουμε. Ναι, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι σέβομαι απόλυτα τις απόψεις του, ότι είναι ξεκάθαρα πατριωτικές, ότι ένα μεγάλο μέρος από το χώρο το δικό μας, και αν θέλετε των ενόπλων δυνάμεων που εκπροσώπησα εγώ, σκεφτόμαστε έτσι. Και κυρίως στην εκτίμηση του Μακαριωτάτου ότι ο Ερντογκάν και οι Τούρκοι, όχι μόνο ο Ερντογκάν, Ετζεβίτ και πριν από τον Ετζεβίτ, θέλουν να πάρουν όλη την Κύπρο. Δεν είναι, αν θέλετε να το πούμε στρατιωτικά και διπλωματικά, να την καταλάβουν. Θέλουν να ελέγχουν την Κύπρο εξ ολοκλήρου. Και έχουμε απόλυτη και μεγάλη επιχειρηματολογία γι' αυτό. Mm. Το πρώτο, εγώ μόνο δυο θα πω επιχειρήματα, ότι θέλουν, κατά την άποψή τους, την ασφάλεια
της περιοχής δικής τους και δεύτερον ήδη αυτό που προέκυψε να ελέγχουν όλα τα θέματα των υδρογονανθράκων. Μακαριότατε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχετε ένα σχόλιο για τη στάση, γιατί γνωρίζω ότι από το δικό σας γραφείο έφυγε ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου που ήρθε να σας πει άντε να τελειώνουμε μια λύση. Κράτησε πολύ 42 χρόνια και του είπατε τι είναι 42 χρόνια μπρος 800 χρόνια που είχαμε συνηθίσει κατοχή. Έχουμε υπομονή. Έχετε ένα σχόλιο για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου αυτές τις μέρες? Πάντοτε επίστευα και πιστεύω ότι ο κακός δαίμονας της Κύπρου είναι οι Άγγλοι. Δεν επιθυμούν λύση ξεκάθαρη οι Αγγλοί, θέλουν μία μεσοβέζικη λύση, ούτως ώστε όταν τα συμφέροντά τους το απαιτούν, η λύση σε αυτή να καταραίει. Δεν επιθυμούσαν ποτέ οι Άγγλοι για λύση σωστή. Και συνεχίζεται, αυτόν τον βιολί συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πολιτική οι Άγγλοι καμιά φορά. Αυτοί είναι οι Άγγλοι. Και προσπαθούν δυστυχώς να έχουν το πάνω χέρι στην Κύπρο, ξοδεύουν αρκετά λεφτά και προσπαθούν να τροχιοδρομούν πάντοτε μια αναπαράδεκτη λύση. Το διέρη και βασίλευε τον Άγγλο δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτή είναι η πολιτική τους. Μακαριότατε, αφού σας ευχαριστήσω, θέλω κλείνοντας, μπορεί να σας φανεί λίγο σκληρή ερώτηση, αλλά οφείλω να την κάνω, γιατί είστε ο ποιμενάρχης και μάλιστα μίας από τις αρχαιότερες Ορθοδόξες εκκλησίες ανά τον κόσμο. Ξέρετε το 1974 και το ξέρετε καλύτερα εμού, εχάσαμε τον πόλεμο. Και λένε οι στρατιωτικοί συνήθως, αλλά και οι διπλωμάτες, ότι ό,τι χάνεται με πόλεμο, πολύ δύσκολα κερδίζεται, έως σχεδόν καθόλου, σε περίοδο ειρήνης με διπλωματικά μέσα. Το ερώτημά μου είναι, πόσο εύκολο είναι για έναν ποιμενάρχη να του εμφανιστεί ένας χάρτης και να του πούνε ότι σε αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται να επιστρέψουν Κύπριοι πολίτες Έλληνες? Αυτή η στάση είναι απαράδεκτη και πρέπει να έχουμε στόχους και εμείς, αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν έχουμε στόχους. Είμεθα πρόχειροι. Οι Τούρκοι δυστυχώς έχουν εξωτερική πολιτική στοχευμένη, δεν τους πειράζει ο χρόνος. Μπορεί αυτό που θέλουν να το κερδίσουν μέσα σε 50 χρόνια ή 100 χρόνια, αλλά έχουν στόχους. Και ο στόχος τους ο σημερινός είναι το ψευδοκράτος που έκανε ο Ντεχτάς να το περιβάλλουν με κρατική υπόσταση. Έχω πει πολλές φορές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει να πατήσουμε πόδι κατά το διλεγόμενο και αν δεν δεχθούν να κάνουμε σωστόν κράτος, κρατική υπόσταση να μην πάρουν ποτέ. Τους ενοχλεί αφάνταστα ότι είναι ψευδοκράτος και επιθυμούν την κρατική υπόσταση. Δεν θα τη δώσουμε αυτή. Και τα εδάφια αυτά είναι δικά μας. Και αυτό είπα στον Άγγλων πρέσβη. 42 χρόνια δεν είναι πολλά. Έκαναμε κάτω από αλλεπάλληλους κατακτητές 800 χρόνια και θα τα διεκδικούμε και μετά από 800 χρόνια. Γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε από το γραφείο μου. Αυτή είναι η στάση τουλάχιστον της Εκκλησίας της Κύπρου αλλά και του Κυπριακού λαού. Μακαριότατε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καληνύχτα σας και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα. Επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κουσκουβέλη, ζητώ για μια φορά ακόμη συγγνώμη, αλλά ήταν νομίζω αναγκαίο και αρκούντος διαφωτιστικό, και γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου χρεώνει την ευθύνη
για την ελλαδική πλευρά αποκλειστικά στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας λάθος την επιλογή να πάμε στη Γενέβη. Κοιτάξτε, δεν έχω τρόπο να διαφωνήσω, το έχω γράψει, θεωρούσα ότι έπρεπε να περιμένουμε, δεν χρειαζόταν να πάμε, δεν χρειαζόταν καν να αρχίσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, δεν είναι μόνο ο Ερντογάν που αναφερόμουν προηγουμένως, αλλά είναι και το ίδιο το μέγεθος και οι πιέσεις που δέχεται η Τουρκία ή που δημιουργεί η Τουρκία στο διεθνές σύστημα. Και δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί με τους συνομιλητές τους οποίους απόψε με φέρνετε σε επαφή, έχω την αίσθηση ότι συμφωνούμε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που ο ιεράρχης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έχει την αίσθηση της ιστορίας, διότι όντως, κύριε Σαχίνη, αισθάνομαι ικανοποιημένος ως πανεπιστημιακός, διότι άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο να λέει ότι η ζωή των εθνών ή ο χρόνος καλύτερα στη ζωή των εθνών είναι πολύ διαφορετικός από τον ανθρώπινο. Και έχει αυτή την ανάλυση η οποία είναι πολύ ισχυρή, ότι δηλαδή η Τουρκία θέλει να ελέγξει το σύνολο του νησιού αποκομίζοντας πολιτικά, στρατηγικά και οικονομικά ωφέλη, και είναι αλήθεια ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αρέσκεται στην πολιτική του διέρη και βασίλευε. Η δικιά μας η πλευρά ακολούθησε μια πολιτική η οποία για πρώτη φορά, και οφείλω να το πω παρά τις όποιες διαφορές και κριτική που έχω ασκήσει σε άλλα ζητήματα, είναι η ενδεδειγμένη, διότι σήμερα δεν νοείται πια κατοχικός στρατός. Έχω αναδείξει το ζήτημα της εισβολής και κατοχής. Μιλάω εδώ και πολλά χρόνια ότι πρόκειται, θα μπορούσε να θεωρηθεί και έγκλημα, διεθνές έγκλημα. Και σε αυτή τη βάση της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων τάχιστα, όπως και της κατάργησης των εγγύησεων, πρέπει να συνεχίσουμε. Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί το ακούω. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουν κερδιθεί υποθέσεις, παρά το ότι έχουν χαθεί με τη δύναμη των όπλων. Δηλαδή, αν η Γερμανία στο κέντρο της Ευρώπης μπόρεσε να ξαναενωθεί, γιατί όχι και η Κύπρος. Χρειάζεται όμως, και πάλι χάρηκα που το άκουσα από τον Αρχιεπίσκοπο, χρειάζεται μία μακροπρόθεσμη στρατηγική, την οποία έχω εισηγηθεί κατά το παρελθόν σε ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή για μία πολιτική μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη. Και πριν από 2 χρόνια την είχα καταγράψει στον Φιλελεύθερο, στον Κώστα το Βενιζέλο, σε συνέντευξη. Ωστόσο, κάποιοι από το προσωπικό της ηγεσίας, τέλος πάντων, λιδώρησαν αυτή την άποψη, διότι θεωρώ ότι... Κύριε Κουσκουβέλη, επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος δεν είναι ραδιοφωνικός, έχω μια κρίσιμη ερώτηση. Βεβαίως. Ο Ερντογάν το πρωί είπε ότι εμείς δεν φεύγουμε. Ναι. Θα μείνουμε στην Κύπρο. Σας αρέσει, ωραία, δεν σας αρέσει, αυτά είναι τα τετελεσμένα. Το ερώτημά μου είναι, αν στις 18 που έχουμε έναν τεχνικό γύρο δεν καταλήξουμε πουθενά και πολύ περισσότερο σε μία σύνοδο νέα πενταμερή στις 23, πόσο απίθανο θεωρείτε το γεγονός ο Ερντογάν, παρά την ανάγνωση που κάνουμε όλοι, να πει ότι προσαρτώ ως επαρχία μου το βόρειο τμήμα της Κύπρου, το προσαρτώ, διότι εγώ χάνω από παντού, αυτή είναι η άλλη ανάγνωση, έρχεται ένα δημοψήφισμα για να ενισχυθώ προεδρικά, πρέπει να δείξω ότι κάπου κερδίζω έδαφος. Αυτό το έδαφος είναι το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Πόσο απίθανο είναι αυτό? Το θεωρώ, κοιτάξτε να δείτε, τίποτε δεν είναι απίθανο, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο λόγω συσχετισμών ισχύως. Ανέφερε ο κύριος Αρχηγός νωρίτερα το αξιοπόλεμο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ανέφερε τα 2 ήδη υφιστάμενα μέτωπα στο εξωτερικό και μπορούμε να προσθέσουμε και τα 2 στο εσωτερικό.
Κοιτάξτε να δείτε, και ο Ερντογάν θνητός είναι, και για να πετύχει τους δικούς του στόχους θα πρέπει να κινηθεί κάπως πιο γρήγορα. Συνεπώς θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο να αντικαταστήσει τον Κεμάλ και να γίνει ο Ερντογάν στη θέση του Κεμάλ, του πατέρα του έθνους, ή να προσαρτήσει και να ανοίξει, να προσαρτήσει την Κύπρο και να ανοίξει και άλλα προβλήματα δυτικά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει και κάποια χώρα στον περίγυρό του με την οποία να μην έχει προβλήματα ο Ερντογάν και η Τουρκία, γιατί για την Τουρκία πρέπει να μιλάμε και όχι απλώς μόνο για τις ηγεσίες και για τις αντιφάσεις που παρουσιάζει η Τουρκία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μείνατε μαζί μας. Ναι, βεβαίως, Αρχηγέ, για να πάμε σε διάλειμμα, έτσι. Απλά μου έκανε εντύπωση του κυρίου καθηγητού η τοποθέτηση. Τον παρακολουθώ, τον διαβάζω και ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για όλα όσα γράφετε. Εμένα μου είναι πολύ χρήσιμα. Ήθελα όμως να σας πω, επειδή αναφερθήκατε στην Ένωση των Γερμανιών, να προσθέσω μάλλον ότι εδώ φαίνεται ότι δεν μοιάζει καθόλου με της Κύπρου, γιατί εκεί ελέγχθη για να ενωθούν πρέπει να φύγει. Εσείς θα το ξέρετε καλύτερα, και ο τελευταίος σοβιετικός στρατιώτης, και ο τελευταίος, έτσι έχω διαβάσει, πιθανόν και σε εσάς. Εδώ όμως ακούμε τώρα στην αρχή των συνομιλιών, αμέσως να λέει ο Ερντογάν, δεν θα φύγει κανείς στρατιώτης από τους 43.000 στρατιώτες, συν όλα τα άλλα μέσα που έχουν. Πώς έκανε λοιπόν θα γίνει ένωση? Έκανε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στους 650 και τους 950 αφενός και τους 43. Τους 43 το άφησε κενό. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι αυτή την πραγματικότητα, στρατηγέ, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι με μια στρατηγική σε βάθος χρόνου θα μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Ούτως ή άλλως αντιλαμβάνεστε ότι απόψε με τόσες συνδέσεις και έχουμε πολλά να πούμε και με τον αρχηγό, η εκπομπή θα κρατήσει περισσότερο από το συνήθες. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέφουμε στις αντιθέσεις. Αρχηγέ, έχω πάρα πολλά μηνύματα, πρέπει να πω, και τα κρατώ προς το τέλος τα ερωτήματα αυτά, διότι θα μιλήσουμε και για το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου και για το διζωνικό δικοινοτικό και τι γίνεται στρατιωτικά πάνω στην Κύπρο, και θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει αποχώρηση στρατευμάτων, εκατέρωθεν όπως λέγεται, και αν συνάδει 10.000 άντρες. Το άκουσα αυτό από την Κυπριακή Δημοκρατία, Τούρκοι να παραμείνουν στο νησί, αν είναι μικρός ο αριθμός ή αν είναι μεγάλος όπως εγώ τουλάχιστον υποστηρίζω, θα δούμε. Θέλω να μου πείτε όμως, ακούγοντας και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, αντιλαμβάνομαι ότι εδώ ουσιαστικά πήγαμε περίπου να παγιδευτούμε με αυτό που είπε ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Και η αδιαλαξία ενδεχομένως της Τουρκίας να έχει προσφέρει ένα παράθυρο. Ένα παράθυρο για να γίνει συζήτηση, γιατί και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Όταν η Τουρκία σου λέει: εγώ δεν φεύγω, δεν παίρνω το στρατό, τι περιθώριο συζήτησης έχεις? Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα η άποψή μου να φανεί σαν συμπέρασμα όταν θα είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Δεν μπορώ όμως να μην παρατηρήσω αυτό που παρατηρήσετε κι εσείς, ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, που είναι ένας ιδιαίτερος θεσμός για την Κύπρο, για μια χώρα ανεξάρτητη, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας δημοκρατίας και μάλιστα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Αν πάρουμε και τον ελληνοκυπριακό λαό, που είναι εξαιρετικά θρησκευόμενος, παραπάνω από ότι εμείς εδώ οι Ελλαδίτες, κάτι που το εκτιμώ προσωπικά, ό,τι πει είναι πολύ σημαντικό. Μοιάζει ως να είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να πω ότι πολύ καλά τα είπε ή ξέρετε εδώ και εκεί κάποιες απόψεις του ίσως έχουν μορφή αντιπολιτευτική προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος. Δηλαδή είναι κάπως, θα έλεγα, θα μπορούσα να πω αντιδημοκρατική άποψη να πεις αυτή τη στιγμή τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός που πάει και παίρνει στους ώμους του το εθνικό, το μέγα αυτό της Κύπρου. Κάποιος θα πήγαινε, και ο εκλεγμένος στις δημοκρατίες πάει αυτός που έχει εκλέξει η πλειοψηφία, όχι άπας ο λαός. Όμως προσωπικά και από τις εμπειρίες που έχω και από την Κύπρο, που θα διευκρινίσω ότι πήγα το 75, στις αρχές του 75, όπου ακόμα η καπνή της καταστροφής ήταν και οι οσμές από τα καμένα πτώματα, τα κατεστραμμένα όπλα,
ό,τι βλέπαμε και όλα αυτά τα πράγματα ήταν εμφανέστατα. Ζούσα λοιπόν έντονα την κατάσταση αμέσως μετά την εισβολή. Σε πάρα πολλά πράγματα έχει ο Αρχιεπίσκοπος δίκιο. Θα έλεγα σε όλα όσα ανέφερε. Ίσως ο χρόνος δεν άφηνε να επιχειρηματολογήσει. Γι' αυτό μπορούμε τώρα εμείς που δεν είναι παρόν να κρίνουμε ορισμένα πράγματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, υπάρχει αδιέξοδο, προέκυψε ήδη και δεν μπορεί παρά να το δούμε λογικά έτσι, είναι αδιέξοδο. Δηλαδή όταν ο άλλος λέει ότι τελείωσε, επεμβαίνει χωρίς να είναι στη διάσκεψη, να στέλνει την αυτή, ότι μη συζητάτε περί του ότι θα φύγει τουρκικό στρατός από την Κύπρο και εμείς μιλούμε ότι θα το πούμε, το είπατε ήδη παρακάτω, ότι αν μείνουν 10.000, μα θα μείνουν Τούρκοι κατοχικών στρατευμάτων, δηλαδή μια μεραρχία, γιατί περί αυτού με 10.000 μιλούμε για μια μηχανοκίνητη, μια πανίσχυρη δηλαδή μεραρχία στην Κύπρο. Τότε έχει δίκιο ο Αρχιεπίσκοπος ότι αδιέξοδα είναι και θα έπρεπε να σταματήσουμε εδώ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, σαν θέλω να δούμε μαζί έναν χάρτη, γιατί όπως σωστά ελέγχθη, ο τουρκοκυπριακός χάρτης δεν έχει διαρρεύσει. Ναι. Ένας χάρτης διέρευσε, χωρίς να είμαστε απολύτως δέδεοι ότι είναι αυτός που κατατέθηκε όμως τελικώς, είναι από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν θα πω εγώ ελληνοκυπριακή πλευρά, θα πω αυτό με το οποίο είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, κρατική οντότητα, ο οποίος χάρτης αυτός, παρακαλώ πολύ αν είμαστε έτοιμοι, δείχνει ένα ποσοστό 28,2% σε περιοχές τουρκοκρατούμενες και ένα 71,8% περιοχές ελληνοκρατούμενες. Θα το πω έτσι για να είναι διακριτή. Τα γκριζαρισμένα βεβαίως είναι οι χώροι των βάσεων. Αυτός ο χάρτης, λένε, και θέλω να μου πείτε γιατί γνωρίζετε ως στρατιωτικός, είναι πολύ πιο πίσω και από το χάρτη του σχεδίου Ανάν, πολύ πιο πίσω και από άλλους χάρτες του παρελθόντος, γιατί χάρτη είχαμε και το 75 και το 77 και το 81. Έχετε να σχολιάσετε κάτι? Πολλά έχω να σχολιάσω. Αυτό το χάρτη τον πρότεινε, εγώ θα τη λέω ελληνοκυπριακή πλευρά. Ωραία, για να καταλαβαίνω. Γιατί, είναι, ναι. Γιατί όταν λέμε εμείς Κυπριακή Δημοκρατία της Κύπρου, εννοούμε όλη την Κύπρο. Όλη την Κύπρο. Το άλλο είναι ψευδοκράτος. Άρα, αν αρέσει, δεν αρέσει, πάντως μιλούμε για Κυπριακή Δημοκρατία με τους Ελληνοκυπρίους, διότι εκεί είναι το, εκεί δράω δημοκρατία. Ναι. Θα έλεγα, συγγνώμη δηλαδή για τον απόλυτο τρόπο θα το πω, δεν είναι αυτός χάρτης που προτείνεται σε συνομιλίες για να κάνουμε και κάποιες παραχωρήσεις διπλωματικής μορφής, αν και οι άλλοι επρότειναν χάρτη. Σας λέω μόνο, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, ούτε αν η Μόρφου είναι ή δεν είναι, ή πώς είναι η αμόχωστος ή τι είναι. Αν δείτε μόνο εκείνο που λέει Λουρουτζίνα, Τύμπου και τα λοιπά, και το αφήνει αυτό η ελληνική πλευρά, είναι σαν σπαθί στην καρδιά του κορμού της δημοκρατίας. Δείτε το. Θα έπρεπε αυτό να εξαλείψει, γιατί δεν ξέρω τι άλλο θα έβαζε. Λέω στρατιωτικά. Αλλά νομίζω ότι έχουν και συμβούλους στρατιωτικούς, για όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν η Λουρουτζίνα που ελέγχει το αεροδρόμιο. Ελέγχει, γιατί αν το πάμε δυτικότερα, έχουμε μέσα στο Τρόοδος. Δηλαδή έχει όλες τις προσβάσεις. Ελέγχει τα πάντα στην Κύπρο. Μέγα λάθος. Φοβάμαι. Αν έχουν στρατιωτικό, να τον καταργήσουν αμέσως, αν είναι σύμβολος στρατιωτικός σε αυτό το σχέδιο. Και αν είναι αυτός ο χάρτης, οφείλουμε να το διευκρινίσουμε. Κοιτάξτε, έχει διαρρεύσει μεν, ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι αυτός που τελικώς η κυπριακή πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά, κοιτάξτε, κατέθεσε. Εγώ από όσα διάβασα, ναι, ναι, δεν διαμαρτύρονται για το τι έχει ο χάρτης, για τη διαρροή του. Δεν είπαν ότι ο χάρτης δεν είναι καλός ή κακός. Και πάμε στο θέμα του γιατί δεν προέβαλαν οι Τούρκοι αντίστοιχο χάρτη. Λέμε λοιπόν τον έκρυψαν στα... αυτά τώρα εγώ δεν θέλω να υποτιμούμε και πολύ τη δική μας πλευρά, ότι έχουμε ανθρώπους επιπόλαιους, για να μην πω χειρότερα, έτσι. Δεν είναι τόσο άθλοι οι άνθρωποι που ετοιμαστήκαν να πάνε να κάνουν διαπραγματεύσεις. Και είναι υπεύθυνοι άνθρωποι, εκπροσωπούν τα κόμματά τους, όλοι σκέφτονται το καλό του τόπου, της πατρίδας, του έθνους. Δεν θα το διέρεαν αν αυτό έβλαπτε την κατάσταση. Οι Τούρκοι φοβάμαι ότι μπορεί να μην έχουν καθόλου χάρτη έτοιμο. Να έχουν αυτό το χάρτη του 1974. Και να ξαναδώσουν τον ίδιο. Του Ατίλα II. Γιατί λένε ότι είναι ο χάρτης που κατατέθηκε και στο Μον Πελερέν, λένε κάποιες πηγές, ναι, και με τις οποίες κατέρευσε συνομιλίες. Θέλω να πάμε λίγο στην Αθήνα και θέλω να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατέχει καλά τη γεωπολιτική, υπήρξε για χρόνια ανταποκριτής δεκάδων ελληνικών μέσων στη Μόσχα,
Σήμερα ζει στην Ελλάδα βεβαίως, χρόνια τώρα, στην Αθήνα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Στο στούντιο είναι βεβαίως και ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Μανούσος Παραγιουδάκης. Έχετε ένα σχόλιο εσείς για τις εξελίξεις μετά το πέρας των συνομιλιών στη Γενέβη και τις σημερινές δηλώσεις Ερντογάν? Καλησπέρα. Εγώ σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν που με ρωτήσατε, το μόνο που μπορώ να αισθανθώ απέναντί του είναι απέραντη ευγνωμοσύνη, διότι με τις θέσεις που υιοθετεί εμποδίζει την κατάληψη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που δεν έχουμε την αξιοπρέπεια οι ηγεσίες μας να το κάνουν. Και θα μου επιτρέψει ο σεβαστός κύριος Παραγιουδάκης να διαφωνήσω με αυτό που είπε μαζί του προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι πολιτικές ηγεσίες ενεργούν αυτή τη στιγμή για λογαριασμό ξένων συμφερόντων και όχι των ελληνικών. Και οφείλουμε να αφήσουμε τις ευγένειες και να το πούμε καθαρά, διότι αλλιώς βοηθάμε στην πραγματοποίηση ενός τρομερού εγκλήματος εναντίον του ελληνικού λαού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα έχει ένοπλες δυνάμεις για να υπερασπίζεται την κρατική της κυριαρχία, αυτή που εμπολής έχει ήδη παραχωρήσει στη Τρόικα των δανειστών. Γι' αυτό το λόγο έχει και η Κύπρος εθνοφρουρά για να υπερασπίζεται το κράτος της. Τι έχει γίνει τώρα στη Γενέβη? Διότι ξέρετε κάτι, υπάρχει μια διαδικασία εξαπάτησης του ελληνικού λαού και παραπλάνησης του ελληνικού λαού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σε τι συνίσταται τώρα το τελευταίο κατόρθωμά τους? Τι έχει γίνει στη Γενέβη? Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στη Γενέβη. Η Γενέβη δεν έχει αποτύχει από την άποψη των οργανωτών της. Έχει πετύχει. Κοιτάξτε τι είχαμε πριν από 3 ημέρες. Είχαμε ένα κράτος στο οποίο οι 2 μερίδες του πληθυσμού, οι 2 κοινότητες, η ελληνοκυπριακή συντριπτική πλειοψηφία και η τουρκοκυπριακή μειονότητα, συζητούσαν για των εκπροσώπων τους πώς θα καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και όταν κατέληγαν στη συμφωνία, η διαδικασία προέβλεπε να τεθεί σε δημοψήφισμα. Τι έχουμε, κύριε Σαχίνη, τώρα? Έχουμε μια διάσκεψη 3 ξένων κρατών, της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, τα οποία έχουν φωνάξει δίκην ηθαγενών φυλάρχων, τον κύριο Ακιντζή και τον κύριο Αναστασιάδη, διότι έχει μια σημασία πολύ μεγάλη, είναι νομικό το πραξικόπημα, οι ιδιότητες με τις οποίες παρευρίσκονται στη Γενέβη. Έχουν φωνάξει λοιπόν και τους 2 φυλάρχους για τη συζήτηση που θα γίνει για τα θέματα της ασφάλειας. Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν και τη γνώμη τους για να αποφασίσουν τι συμβαίνει σε ένα 4ο κράτος, το οποίο δεν είναι παρόν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αν αυτό δεν είναι πραξικοπηματική κατάλυση της συνταγματικής τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 1. 2. Αν δεν είναι ανατροπή της πράξης προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν προβλέπει ότι η Κύπρος είναι κράτος περιορισμένης κυριαρχίας, αλλά πλήρους και ανεμπόδιστης κυριαρχίας, όπως όλα τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι πρότινος και η Ελλάδα. 3. Είναι επιχείρηση νομιμοποίησης της παρουσίας του τουρκικού στρατού στην Κύπρο. Διότι αυτά όλα που συζητάνε εκεί, από ό,τι μας έχουν πει και οι ίδιοι, αποβλέπουν σε μακρές μεταβατικές περιόδους αποχωρήσεως των τουρκικών στρατευμάτων και επίσης αποβλέπουν σε εξάρτηση της αποχωρήσεως των στρατευμάτων από δεδομένη λύση του Κυπριακού. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλούν τις ξένες δυνάμεις να φύγουν τα στρατεύματά τους, να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Κύπρο χωρίς κανέναν απολύτως όρο. Επομένως, πρόκειται σε αυτή την περίπτωση για την καταστροφή, για την απόπειρα καταστροφής, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, της κύριας νομικής ασπίδας του Κυπριακού κράτους. Απλώς αυτά τα πράγματα ξαναέγιναν επανειλημμένως στο παρελθόν. Με τη διαφορά ότι τώρα γίνονται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό που γίνεται τώρα στην Κύπρο γίνεται με ειρηνικό προς το παρόν και με νομικό τρόπο. Και γι' αυτό δεν κινητοποιούνται και στο μέτρο που θα έπρεπε τα αντανακλαστικά των ανθρώπων να υπερασπιστούν το κράτος τους, όπως έγινε το 1974. Τίποτα διαφορετικό επί της νομικής ουσίας της υποστάσεως του Κυπριακού κράτους
δεν γίνεται σε σχέση με το 1974. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, μου επιτρέπετε λίγο. Αν μου επιτρέπετε μία κουβέντα. Παρακαλώ. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι νομίζουμε ότι αυτές οι νομικές φόρμουλες είναι ασήμαντες. Αν ήταν ασήμαντες, δεν θα κινητοποιεί το η αναπληρώτρια, η βοηθός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι υπεύθυνη, σχεδόν παγκόσμιο πόλεμο προκάλεσε στο Κίεβο πριν από μερικά χρόνια. Δεν θα κινητοποιούνταν οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλος ο κόσμος ο δυτικός, προκειμένου να πραγματοποιήσει με το ζόρι μια διάσκεψη την οποία είχε απορρίψει πριν δεχθεί ο Νίκος Αναστασιάδης. Και αν οι τηλεθεατές μας θέλουν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό, τους προτρέπω αύριο το πρωί να πάνε να γράψουν την περιουσία τους σε ένα τρίτο. Να δούμε, θα έχει πραγματικές συνέπειες εκ των υστέρων, διότι θα έχει εδώ συνέπειες. Και οι συνέπειες μπορεί να είναι απολύτως καταστροφικές και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Δεν γίνονται πια διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Επιχειρείται η επιβολή μιας λύσης και η κατάλυση του Κυπριακού κράτους, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αν μου επιτρέπετε, πριν από λίγο το BBC, και το λέω και σε εσάς, κύριε Παραγιουδάκη, έχει πρωτοσέλιδο τίτλο που διαφοροποιεί το πώς αποδόθηκαν οι δηλώσεις Ερντογάν. Ο Ερντογάν, κατά το BBC, αρνείται να φύγουν οι στρατιώτες οι Τούρκοι από την Κύπρο, εάν δεν αποσύρει αντιστοίχως και η Ελλάδα τους δικούς της στρατιώτες, λέει το BBC. Ο Ερντογάν, κύριε Σαχίνη, έχει δίκιο. Και εμείς του έχουμε δώσει το δικαίωμα να τα λέει αυτά. Διότι η διάσκεψη της Γενέβης συνιστά νομικά επαναφορά της Κύπρου στο καθεστώς αποικίας του 1959. Πρώτη συνάψεως των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κράτος στην Κύπρο. Και λέει ο κύριος, δηλαδή, έχουμε επιβεβαιώσει η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση δια της συμπεριφοράς τους, για των ενεργειών και πράξεών τους, έχουν επιβεβαιώσει, δηλαδή έχουν κάνει αυτό που κάνει ένας ξένος στρατός και απέναντι στον οποίο ο κύριος Παραγιουδάκης θα έπρεπε να πολεμήσει. Έχουν καταλύσει, έχουν αρχίσει να καταλύουν το κυπριακό κράτος. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ερντογάν, και αναφερόμενος στην εκλειπούσα πλέον νομικά Κυπριακή Δημοκρατία, κατά την άποψη που είχαν τα έγγραφα και κατά την άποψη όμως που εφαρμόστηκε στη Γενέβη, διότι ούτε το σημαίακι της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έβαλε ο Αναστασιάδης στο αυτοκίνητό του. Λοιπόν, επομένως μη λέμε τώρα σαχλαμάδες εναντίον του Ερντογάν. Σας είπα, ο Ερντογάν ζητάει την εφαρμογή των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου. Λέει, δεν θα φύγουν τα δικά μας στρατεύματα, θα πρέπει να έχουμε αυτά και εκείνα και τα άλλα. Ναι, κύριε Παραγιουδάκη, νομίζω ότι μας εμπλέκει πονηρά και διπλωματικά το BBC όταν λέει ο Ερντογκάν να φύγουν οι ελληνικές δυνάμεις, δεν εννοεί τίποτα άλλο παρά την ΕΛΔΙΚ. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο αριθμό που δεν υπερβαίνει τους 1.000-1.100. Δεν λέω τώρα αν έχει ενισχυθεί με κάτι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εκείνοι που προβλέπονται οι ΕΛΔΙΚ και οι Τούρκοι βέβαια έχουν 1.200. Άλλο αν προέβλεπαν οι αρχικές συμφωνίες 650 μόνο με βάση τον πληθυσμό, τη σχέση του πληθυσμού. Μας εγκλωβίζει λοιπόν. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κωνσταντακόπουλε, που τον διαβάζω επίσης και με πολύ ενδιαφέρον, αλλά για το θέμα του BBC που είπατε, νομίζω ότι αν αυτό δεν το δούμε όπως αυτή τη στιγμή μιλούμε, έχουμε πέσει έξω. Αν είναι, εμείς μιλούμε να φύγουν οι 43.000 άτομα στρατιώτες, συν τα 250 άρματα, συν ο μέγιστος αριθμός πυροβόλων μεγάλης ισχύος και μεγάλης δυναμικότητας και σύγχρονων πυροβόλων και όλα τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν εκεί πέρα. Αυτό εννοούμε και αυτό εννοούν όλοι και κυρίως ο Πρωθυπουργός Ελλάδας και ο Υπουργός Εξωτερικών, να φύγουν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Η Τουρδίκ και η Ελδίκ δεν είναι κατοχικά στρατεύματα. Όταν θα φύγουν οι εγγυητές, ένα λεπτό και ο Κωνσταντακόπουλε και θα το πω. Όταν θα φύγουν εκείνο που πάλι επιζητούμε, να φύγουν οι εγγυείς και οι εγγυήτριες δυνάμεις, τότε προφανώς θα αλλάξει το όλο σύστημα. Οι συμφωνίες της Ζυρίχης θα διαφοροποιηθούν και προφανέστατα, εάν μείνει ένα ενιαίο κράτος, θα μπουν σε μια διαμόρφωση νέου συντάγματος κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω τούτο είναι παγίδα που ελέγχεται από το BBC. Μη δικαιολογούν αυτά που λέει ο Ερντογκάν. Είναι ξεκάθαρο και το έχει πει πολλές φορές. Δεν θα φύγουν οι Τούρκοι, όπως είπε ο Μακαριότατος, από την Κύπρο. Τώρα ένα άλλο ήθελα να πω στον κύριο Κωνσταντακόπουλο που είπα, με ενδιαφέρουν πάντοτε οι απόψεις του. Το θέμα ότι οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου
εξυπηρετούν τα ξένα συμφέροντα. Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα και μπορεί να το κρίνει ένας δημοσιογράφος. Εγώ όμως που υπηρέτησα πολλά χρόνια στις ενόπλες δυνάμεις, 45, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι υπηρετώντας τα σύνορα, στα νησιά, στην Κύπρο, ετοιμάζοντας τα στρατεύματά μας, εκπαιδεύοντας στρατιώτες μας, ποτέ δεν αισθανθήκαμε ότι εξυπηρετούμε. Ένα λεπτό, κύριε Κωνσταντόπουλε. Μια ερώτηση. Και, να ολοκληρώσω εγώ αυτό που θέλω. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι εξυπηρετούσαμε τις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένα μέρος των κυβερνήσεων, ένας χώρος με τον οποίο λειτουργούν και οι κυβερνήσεις. Και μάλιστα μείζον χώρος. Τώρα, αν νόμιμα, συνταγματικά, αν έτσι είναι, ή με συμφωνίες διμερείς έχουν παραχωρηθεί βάσεις, όπως και εμείς τους Αμερικάνους πολλές, Σούδα εδώ που είμαστε και άλλα μέρη, άλλοι χώροι γνωστοί, ή αν εκεί στην Κύπρο έχουμε τις αγγλικές βάσεις για τις οποίες οι Άγγλοι κόπτονται να δοθεί λύση της μορφής αυτής δικοινοτική, διζωνική, για να μπορούν αυθαίρετα να έχουν τις βάσεις τους, χωρίς να τους μιλάει κανείς τόσα χρόνια τώρα από τις συμφωνίες της Ζυρίχης, γιατί εκεί είναι όχι παράνομα, αλλά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, τότε είναι άλλο ζήτημα. Αλλά εκτός αν δεν το κατάλαβα καλά, κύριε Κωνσταντανόπουλε, αυτό που είπατε. Να σας πω, κύριε Παραγιουδάκη, δυστυχώς θα διαφωνήσω σε μερικές περιπτώσεις μαζί σας. Έχω μια περιόριστη, ίσως εγώ δεν κατάλαβα καλά τι είπατε. Έχω μια πολύ μεγάλη εκτίμηση στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στην Κυπριακή Εθνοφρουρά και θεωρώ ότι ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικός, όχι μόνο για να προασπίσουν την, αν θέλετε, για να κάνουν την καθεαυτό αποστολή τους, αλλά για τη ίδια ύπαρξή τους συνιστά, κατά κάποιο τρόπο είναι ένα αντίδοτο στην πάθεια διαλύσεως του κράτους. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι θα πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις να παίξουν κάποιον πολιτικό ρόλο, προς Θεού. Εννοώ ότι είναι κεντρική σημασία να διατηρήσουμε το κράτος στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γι' αυτό και εγώ όλες αυτές τις απάτες περί αποστρατιωτικοποιημένης Κύπρου, διεθνούς αστυνομίας που άκουσα το Κοντζιά χθες ότι θέλει να στείλει εκεί πέρα κτλ., τις απορρίπτω αναφανδόν, διότι δεν συνάδουν με την έννοια οργανωμένου συγκροτημένου κράτους. Υπάρχει παγκόσμια εμπειρία τι είναι ένα κράτος. Αλλά θέλω να σας πω ότι ασφαλώς όταν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όταν δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε για να αντισταθούν και δεν τα πήραν γιατί ήταν υπό την επιρροή η ηγεσία τους ξένων κρατών και δυνάμεων. Και το ξέρω. Μιλάτε για τη Χούντα, κύριε, αυτό δεν εννοείτε. Μα μου είπατε 45 χρόνια. Άλλο αυτό. Μα δεν είμαστε στη Χούντα όλοι. Αυτό το ξέρετε. Η Χούντα ήταν Χούντα. Αλίμονο να το γενικεύσουμε. Οι αντιστάσεις στο ναυτικό, οι στρατιωτικοί που τους διέλυσαν, οι βασανιστές του ΕΑΤΕΣΑ, ο Ιωαννίδης που πρόδωσε, που έκανε και πραξικοπήματα, ένας ασήμαντος ταξίαρχος με λίγο μυαλό. Δηλαδή, να μην συσχετίζετε. Όσοι υπήρξαμε και σταδιοδρομήσαμε, δεν είμαστε όλοι στο χώρο αυτό, για όνομα του Θεού. Δεν λέει αυτό, δεν λέει αυτό. Στρατηγέ μου, προς Θεού. Αντιθέτως, αυτή η εμπειρία ήταν που έχει εμβολιάσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απέναντι σε τέτοιες ανόητες ιδέες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μου λέτε εσείς ότι το ελληνικό κράτος, όπως είστε υποχρεωμένος να το δέχεστε ως στρατιωτικός, ότι το ελληνικό κράτος καθοδηγείται από ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια σωστή ή λάθος πολιτική για λογαριασμό του ελληνικού λαού. Εγώ όλες σας λέω ότι έχω μια ιστορική εμπειρία 200 ετών στην οποία πολλές φορές συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Επομένως, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ξεκινήσει από την προϋπόθεση ότι οι ηγεσίες του και η πολιτική του, για τους οποίους ξέρετε άλλωστε τη γνώμη, έχει όλοι οι Έλληνες πολίτες, εξυπηρετούν ελληνικά και όχι ξένα συμφέροντα, διότι τότε θα αποκοιμηθεί στην πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του και θα γίνει το έγκλημα, κύριε Παραγιουδάκη. Εσείς καλώς τα λέτε αυτά, γιατί ο στρατιωτικός, ο λειτουργός, οφείλει αυτό να λέει, ακόμα και δεν το πιστεύει. Αλλά εγώ ως Έλληνας πολίτης οφείλω να επισημάνω ότι αυτό που σας λέω είναι μάλλον ο κανόνας παρά η εξαίρεση στην νεότερη ελληνική ιστορία. Εντάξει. Εγώ βέβαια ήμουν μέσα στο στρατό. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Άλλο λέει. Όχι. Άλλη είναι η προσέγγιση. Θέλω να τον ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντακόπουλο που πρέπει να πάω σε διακοπή να με ακούσει. Γιατί εγώ δεν είμαι τώρα σε ενόπλες δυνάμεις και είμαι απολύτως ελεύθερος. Καμία υποχρέωση σε κανένα υπουργό ή πολιτική ηγεσία.
Δεν έχω λοιπόν καμιά. Και έτσι λέω ελεύθερα τη σκέψη μου. Και είπα λοιπόν αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωνσταντακόπουλο. Του εύχομαι καλό βράδυ. Και νομίζω ήταν σαφές αυτό που είπε. Εγώ δεν θέλω. Μάλλον παρερμηνεύτηκε. Mm. Δεν ήταν προσωπική η αιχμή. Είπε ότι έχει την αίσθηση. Όχι προσωπική. Είπε ότι έχει την αίσθηση ότι στην πιο κρίσιμη φάση δεν πρέπει να υπνοτίζεται ο ελληνικός λαός, ο ελλαδικός όλος ο ιστός, διότι έχει την αίσθηση ότι οι πολιτικοί ουσιαστικά δεν εξυπηρετούν αυτό που εσείς με αγωνία θέλετε να υπηρετήσετε. Και θέλω να σας ρωτήσω, αρχηγέ, έτσι να πάμε σε διάλειμμα, μιας και το θίξαμε εδώ και άκουσα και τον κύριο Κωνσταντακόπουλο να το λέει, πραγματικά τι κράτος θα είναι, όποιο κράτος και αν είναι αυτό, χωρίς δικό του στρατό. Έστω και ένα μικρό κράτος μπορεί να Δεν θα είναι κράτος. Απολύτως συμφωνώ με τον Γιώργο. Μην κοιτάτε, διαφώνησα με τη γενίκευση ότι εσείς τότε οι στρατιωτικοί, 45 χρόνια, ναι, μα ασφαλώς ξέρει, γιατί έχω διαβάσει τον τρόπο που γράφει, τον ωραίο, γενικευμένο και ευρύτερο και βαθιά ιστορικό. Ωστόσο, είδατε εσείς πολλούς πολιτικούς να αντισταθούν στη Χούντα. Είδατε ποιος ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός, δικαστικός, πρόεδρος μάλιστα, Αριουπάγου, Κόλιας, θέλει να πούμε ονόματα. Λίγοι, ελάχιστοι, Χούντα, Τζούντα, μια φούχτια ήταν οι κακοί στρατιωτικοί που τα κάνουν όλα αυτά. Μπορεί να το φέρει κουβέντα αργότερα, γιατί για την Κύπρο όταν μιλούμε πρέπει πραγματικά να κλαίμε, διότι την προδώσαμε. Αυτή είναι η γενίκευση. Γι' αυτό ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε πολλά και σωστά πράγματα. Δεν είμαι εγώ σαν πολίτης τώρα, χωρίς να έχω εξαρτήσεις, αλλά δεν είμαι αυτός, ούτε είμαι σε θέση να πω ότι εξυπηρετούν όλοι οι πολιτικοί ξένα συμφέροντα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, μπορεί να σταθεί ένα κράτος χωρίς στρατό? Είναι όχι. Σημαντικό αυτό. Θα είναι καρικατούρα κράτους και θα σβήσει πριν καν συσταθεί. Δεν υπάρχει έννοια κράτους, είναι συστατικό στοιχείο οι ένοπλες δυνάμεις. Θέλετε, όχι για πολλά, όχι για να κάνουν πολλά, για την αυτοάμυνα. Και πού? Στην Κύπρο, έτσι. Καν στην Ελβετία. Που έχει στρατό η Ελβετία. Έτσι, βεβαίως έχει. Και έχει και πολύ καλά εκπαιδευμένο. Εννοούμε, όχι στην ενέργεια, τους κάνει, τους επιστρατεύει, καλά στελέχη, παρακολουθούν ασκήσεις, εκπαιδεύσεις σε ξένες χώρες. Και εμείς είχαμε εκπαιδεύσει. Δεν νοείται όμως καλά. Καλώς με ρωτάτε, πράγματι. Δεν νοείται κράτος, δημοκρατία, χωρίς για την αυτοάμυνα. Πολύ περισσότερο τώρα. Ή πολύ περισσότερο για την Κύπρο, που είναι στο χώρο που φλέγεται, στη Μέση Ανατολή κοντά. Είναι η πλησιέστερη περιοχή, η δημοκρατία κοντά εκεί. Αλίμονο για την αυτοάμυνά της, και να ξέρετε τώρα, οι πόλεμοι δεν είναι σειράξεις. Κυβερνοπόλεμοι, παράπλευροι, υβριδικοί πόλεμοι και όλα αυτά τα πράγματα. Αλίμονο να μην. Αυτή είναι τον ακούσουμε για αποστρατικοποίηση, για μη ύπαρξη στρατευμάτων. Αυτό, και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα έπρεπε εκ προημίου να απορρίπτεται. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είτε τα μηνύματα έρχονται από την Κρήτη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από την Κύπρο απόψε. Και αυτό είναι για μένα το πιο εντυπωσιακό. Άλλωστε, Κρήτη-Κύπρος είναι ακόμη εγκύτερα. Συμφωνείτε, αρχήγε, φαντάζομαι. Και το επιβεβαίωσε και ο καθηγητής. Και έχουν και άλλους δεσμούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις. Θα ακουστούν όλες οι παρατηρήσεις. Προσπαθώ όμως μαζί με τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ να διανθίσουμε την εκπομπή απόψε, νομίζω με φωνές που και για πρώτη φορά ακούγονται, αλλά και που έχουν συγκεκριμένο συγκροτημένο λόγο. Και θέλω να πάμε μαζί στη Λευκωσία, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Θεοφάνους, ο οποίος είναι πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Κύριε Θεοφάνους, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από Λευκωσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Κύριε Θεοφάνους, θέλω να σας ρωτήσω ευθύς εξ αρχής, και ως Κύπριος πολίτης, αλλά και ως άνθρωπος με συχνά πυκνή δημόσια εκφορά λόγου και με τόλμη, γιατί θα μας πείτε στη συνέχεια, είστε υποστηρικτής ότι υπάρχει μια άλλη εναλλακτική έξω από αυτό το πλαίσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για εσάς η Γενέβη είναι ένα βήμα μπρος, είναι ένα βήμα πιο πίσω από το σχέδιο Ανάν, είναι ένα βήμα μετέωρο, είναι ένα βήμα περισσότερο αλλά Τούρκα, ή έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ό,τι έγινε, έγινε, πάμε παρακάτω? Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ διάστατο. Πρώτα απ' όλα, εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η σύγκληση του Γενέβης ήταν ένα βεβαιασμένο βήμα. Υπό την έννοια ότι υπήρχαν τεράστιες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών,
κοινωνική θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι θα πάμε σε μια πολυμερή διάσκεψη, διεθνή διάσκεψη, μόνο αν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και στα πλαίσια μιας διεθνούς διάσκεψης θα συζητείτε το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, αν θέλετε. Υπήρχε αυτή η διάσκεψη, έγινε προσπάθεια να γίνει ένα νέο παρεδόσε και σε θέματα του εδαφικού, θέματα διακυβέρνησης και των εγγύσεων. Και τελικά, όπως αρκετοί από εμάς προβλέψαμε, δεν υπήρχε τελική κατάληξη. Όμως εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω απόψε, θεωρώ ότι πρέπει να μας προβληματίσει η ΕΝΕΒΗ υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι ένας κύκλος μιας φιλοσοφίας στηρισμένος στη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία και την όλη διαδικασία που έχει εκπληκτική, πιστεύω ολοκληρώνεται. Στο παρελθόν, υπό την ιδιότητα μου ως πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αλλά και ως πολίτης, είχα εκφράσει κατ' επανάληψη προβληματισμούς για αυτό που ακολουθείτο. Προσπαθούσα να δω, να αναλύσω σε βάθος τις διάφορες. Να κάνουμε μια διακοπή, γιατί κολλήσαμε λίγο, θα επιστρέψουμε στη Λευκωσία, αλλά περίπου επειδή το υπενυχθήκατε, κύριε Παραγιουδάκη, λέει ο κύριος Θεοφάνους ότι κατά τη γνώμη του, και ήταν από τους ανθρώπους που είπε ότι στη Γενέβη δεν περιμένω κάτι θεαματικό, κάπου εδώ η ελλαδική πλευρά, Κυπριακή Δημοκρατία και Ελληνική Δημοκρατία, πρέπει να επανατοποθετηθούν πάνω στο θέμα της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Κατά τη γνώμη του δηλαδή, πρέπει να αλλάξει κεντρική αφήγηση πια της προσέγγισης στην Κύπρο. Ναι, αυτή είναι και η άποψή μου. Δηλαδή δεν μπορούμε να κινηθούμε, για πολλούς λόγους, να πω ένα, ότι έτσι μπορεί χωρίς νέο πόλεμο, χωρίς χρήση δυνάμεων, η Τουρκία, κάτι που το συνηθίζει, τη χρησιμοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων, να πετύχει αυτό το οποίο έχει στοχεύσει από το 1950. Δηλαδή να ελέγχει την Κύπρο ολόκληρη με τη δικοινοτική. Δικοινοτική θα έχουμε ένα κρατήδιο, δύο κρατήδια. Mm-hmm. Το κρατήδιο των Τουρκοκυπρίων, που είναι απολύτως εξαρτημένο στην Τουρκία. Θα είναι λοιπόν ο Δούριος ύπος, όχι μόνο για το εσωτερικό της όποιας ομοσπονδίας, αλλά και για τα ευρωπαϊκά θέματα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διερωτάται κανείς αν δεν το βλέπουν οι Ευρώποι. Προημερών μόνο άκουσα μια φωνή που προβληματιστήκανε λίγο τι μπορεί να γίνει αν δοθεί μια τέτοιου τύπου λύση ομοσπονδίας αυτού του τύπου. Ότι η Τουρκία θα μπει από την πίσω πόρτα αλλά στην Ελλάδα. Αλλά εχθές πάλι είδα και τον Γιούγκερ και όλους, οι οποίοι περίπου λένε βρείτε τα να δοθεί γρήγορα μια λύση, δηλαδή ώστε να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Διερωτάται, γι' αυτό χαίρομαι για το. Για να ακούσουμε, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο και με Skype αλλά και με τη χρήση του κινητού κατά αυτόν τον τρόπο. Κύριε Θεοφάνου, ζητώ συγγνώμη, αλλά η τεχνολογία μας προδίδει εδώ. Κατανοητό. Ελάτε. Ναι. Λέγατε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να κλείσει το κεφάλαιο, κατά τη γνώμη σας. Νομίζω, κοίτα, υπάρχει και το θέμα. Στρατηγικά πιστεύω πρέπει να κλείσει. Το θέμα είναι πώς θα το προωθήσουμε τακτικά. Μαζί με τους συνεργάτες μου, μετά το. Περί τα τέλη Νοεμβρίου, όταν και στο Μον Πελερίν. Απέτυχε εκείνη η προσπάθεια. Είχαμε θέσει την άποψη, καταθέσει την άποψη ότι πρέπει να πάμε με εναλλακτική πρόταση και επιστρατεύσαμε αρκετούς συνεργάτες και καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με μια εξελιχτική διαδικασία. Ούτως ή άλλως και στην καλύτερη των περιπτώσεων, εάν υπήρχε μία σύγκληση θέσεων στα πλαίσια αυτό που συζητούν, είναι αδύνατο να πάμε από τη μία μέρα στην άλλη σε μία νέα κατάσταση πραγμάτων. Αυτό το αναλύσαμε και καταλήξαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με μία εναλλακτική πρόταση, μία η οποία να έχει ως επίκεντρο την εξελιχτική διαδικασία. Για παράδειγμα, ο πρώτος πυλώνας θα ήταν η αναστολή του πρωτοκόλλου 10, όπου με αυτό να αρχίσει να εφαρμόζεται το κοινοτικό και χτημένο και στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, αυτό θα φέρει εμέσως πλην σαφώς και μία εμπλοκή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή να βάλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά με πιο επίσημο τρόπο στο βόρειο τμήμα. Το λέω σχηματικά, Έπρεπε να ήταν εδώ και χρόνια. Αν ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και δεν είναι σε αναστολή, βέβαια, θα έπρεπε. Βέβαια. Άρα βέβαια να αναλάβει, λέτε, την ευθύνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως λέει ο κύριος Παραγιουδάκης, να μην λέει ο κύριος Γιούνκερ απ' τη μια στον Τούρκο υπουργό και σωστός του είπε όταν θέλετε τα λεφτά μας θυμάστε,
αλλά να του προσθέσει επιπλέον ότι μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος το οποίο είστε στρατός κατοχής. Άρα, αντί να μιλούμε για συνιστό κράτος στην Κύπρο, συνιστό κράτος στο Βορρά, το οποίο πιστεύω θα ήταν καταστροφικό, να μην ξεχνάμε ότι η λέξη συνιστό υπονοεί ότι τίθεται θέμα ιδρυτικού κράτους. Άρα η Κυπριακή Δημοκρατία παραμερίζεται, αντικαθίσταται με κάτι νέο. Με την κατάθεση της θέσεως για region, περιφέρεια και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια άλλη δυναμική, άλλη προσέγγιση. Και ταυτόχρονα αυτό είναι ένα κίνητρο προς τους Τουρκοκυπρίους ότι θα έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κατανοήσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από ωφέλη, έχει και υποχρεώσεις. Το δεύτερο είναι μια σταδιακή επιστροφή εδαφών, τα οποία ούτως ή άλλως συζητούνται για επιστροφή υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, αρχίζοντας από το Βαρόσι και την νεκρή ζώνη. Παραδοσιακά οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχουν πρόβλημα στο εδαφικό για την απόσυρση και ούτω καθεξής, διότι θα μετακινηθούν ανθρώποι. Αυτές οι δύο κινήσεις, δηλαδή το Βαρόσι και η νεκρή ζώνη, δεν επηρεάζεται κανένας. Άρα αυτό θα οδηγήσει και σε μια οικονομική άνοδο. Τώρα θα μου πείτε, η Τουρκία θα συνεργαστεί. Ασφαλώς και η Τουρκία θα έχει τις αντιθέσεις της. Αλλά η δουλειά η δική μας είναι να καλλιεργηθεί, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική, μέρος της οποίας θα είναι και ένα ισχυρό αφήγημα, το οποίο θα επανατοποθετήσει το Κυπριακό. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε το παραμύθι ότι κυρίως στην Κύπρο το πρόβλημα είναι διακοινωτικό. Εγώ δεν αρνούμαι τη διακοινωτική διάσταση. Αλλά η κύρια διάσταση έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Κύπρο υπήρξε μια εισβολή, μια συνεχιζόμενη κατοχή και μια προσπάθεια από μια τρίτη χώρα που είναι υποψήφια, και αυτή εδώ είναι η αντίφαση, που θέλει να ελέγξει στρατηγικά την Κύπρο. Και για μας το θέμα ασφάλειας δεν περιορίζεται μόνο στα στρατεύματα. Αν θέλετε, μπορώ να υπογραμμίσω ότι ένα μείζον ζήτημα είναι το δημογραφικό. Διότι η Τουρκία κουβαλάει επίκους συνεχώς στην Κύπρο. Οι Τουρκοκύπροι ήδη νιώθουν ότι υπάρχει μια σφιχτική πίεση σήμερα από τους επίκους, και αυτό συζητείται στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Να το αναδείξουμε. Διότι πρόσφατα υπήρξε μια καταδίκη του Ισραήλ για τον επικισμό. Ένας Εβραίος συνάδελφος μου είχε αναφέρει πριν χρόνια ότι, χαριτολογώντας, ότι για την Κύπρο είναι, το ονόμασε, είναι the favorite occupation and colonization της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας, δηλαδή στην Κύπρο, κάνοντας στραβά μάτια και για την κατοχή και για τον επικισμό. Κύριε Θεοφάνος, αν μου επιτρέπετε, αυτή την ώρα, και ευχαριστώ τους φίλους που μας έχουν σε συνεχή ροή, ο Μουσταφά Ακιτζή, μιλώντας στην ηλεκτρονική έκδοση της Χούριετ, είπε ότι ο περίφημος χάρτης που διέρευσε από την ελληνοκυπριακή πλευρά όχι απλά είναι απαράδεκτος, αλλά είναι ένας χάρτης που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να περάσει σε ένα οποιοδήποτε δημοψήφισμα στους Τουρκοκυπρίους. Είναι μόλις τώρα. Φανταστείτε ένας χάρτης 28,2 και με περιοχές που ο στρατηγός εδώ μας έδειξε ότι επιτελικά είναι περιοχές που μπορεί να αποναυρώνουν την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πάλι άρα είναι προφανές ενισχυτικού αυτού που λέτε ότι δεν περπατάει έτσι η ιστορία πια. Δεν περπατάει, κοιτάξτε, ο Ακιντζή δεν είναι αυτόφωτος ηγέτης. Δηλαδή δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ορισμένα ζητήματα χωρίς την έγκριση της Άγκυρας. Κανένας Τουρκοκύπριος ηγέτης. Άρα αυτό πρέπει να το κρατάμε. Στο κάτω-κάτω, αυτό που συνέβη στη Γενέβη, υπήρχαν πάντοτε και στον ελλαδικό και στον κυπριακό χώρο, υπήρχε ένας ρομαντισμός ότι είναι ευκαιρία, πάμε για λύση και ούτω καθεξής. Νομίζω πρέπει να αντιληφθούν όλοι σε ποια κατάσταση είμαστε, ποιους έχουμε απέναντί μας και να έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Και κάτι άλλο που μπορεί να προκύψει από την εναλλακτική πρόταση είναι το εξής. Και έχω λόγους, διότι το συζητάμε ήδη στην Κύπρο και μου δόθηκε ευκαιρία και σε ξένα μέσα μαζικής επικοινωνίας να θέσω αυτές τις ιδέες. Μπορώ να πω το εξής. Αυτό το σχέδιο, ας υποθέσουμε ότι υπήρχε μια διαλλακτικότητα πέρος της Τουρκίας και υπήρχε μια κατάληξη.
Αυτό το σχέδιο θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο διχασμό από ό,τι είχαμε το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑ. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί μια λύση να στεριώσει όταν ένα μεγάλο μέρος, η πλειοψηφία αν θέλετε του πληθυσμού είναι κάθετα αντίθετη με αυτή τη φιλοσοφία. Η συγκεκριμένη πρόταση βάζει κάτω νέα δεδομένα. Υπό την έννοια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρείται, υπάρχει εξελικτική προσέγγιση, υπάρχουν σταδιακά ωφέλη και σε σχέση με το Σύνταγμα του μέλλοντος, εμείς μιλάμε ξεκάθαρα για αναθεώρηση, συνταγματική αναθεώρηση του υφιστάμενου Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Και αυτό έχει τα προβλήματα του. Αλλά εκείνο είναι το Σύνταγμα. Από το 1963 και μετά λειτουργούσαμε με το δίκαιο της ανάγκης μετά τα γεγονότα εκεί. Σωστά, σωστά. Άρα πάω στο 1960, πάμε για συνταγματική αναθεώρηση και αυτό το επιχείρημα το οποίο μπορούμε να προτάξουμε διεθνώς είναι ότι όταν η Τουρκία εισέβαλε το 1974, επικαλέστηκε το ότι διακήρυξε ότι στόχος της ήταν να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη και να προστατεύσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εμείς δεν χτίσαμε πάνω σε αυτό, δηλαδή να έχουμε αυτό το αφήγημα. Ποτέ δεν τέθηκε επιτάπητος και μπήκαμε σε μια κατάσταση, αν θέλετε, ως αποτέλεσμα του ανισοζυγίου δυνάμεων, ως αποτέλεσμα του σοκ της στρατιωτικής ήττας του 1974, ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, αν θέλετε και ψευδοποθισμού, και μπήκαμε σε μια κατάσταση πραγμάτων που, εάν ολοκληρωνόταν, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα οδηγούσε προς σαφή επιδείνωση ακόμα και της υφιστάμενης κατάστασης. Υπήρχε ένα παραμύθι στην κυπριακή κοινωνία, αλλά πιστεύω και στην Ελλάδα, ότι περίπου η οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό θα βελτίωνε την υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό δυστυχώς δεν ευστέθη. Γι' αυτό με τα γεγονότα τα πρόσφατα στη Γενέβη και τις διακηρύξεις από πλευράς και του Ερντογάν και του Ακιντζή και των άλλων, να υπάρχει ένας προβληματισμός, να γυρίσουμε σελίδα, να υπάρχει μια νέα στρατηγική, αλλά και να δούμε και τις τακτικές κινήσεις, πώς προωθούμε τις θέσεις μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω να σας πω ότι ο κύριος Ακιντζή ανακοίνωσε ότι στις 18 ο Νάμι θα πάει πάλι στο τεχνικό κομμάτι και αυτό νομίζω λέει πολλά για το ποια θα είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής. Φαντάζομαι ότι κάνετε και εσείς την εκτίμηση ότι δεν, εκτός απρόπτου φυσικά, δεν θα πάμε στις 23 σε σύνοδο κορυφής. Ενδεχομένως έχει λεχθεί ότι θα υπάρξουν τεχνικές επιτροπές και ούτω καθεξής, αλλά με αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα προφανώς το χάσμα βαθαίνει. Βαθαίνει. Άρα η δική μας θα χαρώ να σας φιλοξενήσουμε στο Ηράκλειο συζητώντας πάνω στην εναλλακτική πρόταση, η οποία είδα, μου έκανε εντύπωση ότι ακόμη και στα βρετανικά μέσα, όπως είναι Guardian, BBC, τυχάνει συζήτησης. Βεβαίως εγώ, κύριε Θεοφάνους, θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μία η χώρα που κατέχει έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι δύο. Είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να μην ξεχνιόμαστε. Κοιτάξτε, να σας πω, πάνω στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν δύο θέματα τα οποία πρέπει να θίξω. Το πρώτο είναι ότι με βάση τις συμφωνίες του 1960 οι βάσεις δεν περιλαμβάνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στη σημερινή συγκυρία τυχόν αποχώρησης των στρατιωτικών βάσεων της Βρετανίας θα δημιουργούσε ένα κενό ασφάλειας το οποίο θα ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία με το ανισοζύγιο δυνάμεων που υπάρχει. Άρα στην παρούσα συγκυρία επιβάλλεται να προσπαθήσουμε να διαφοροποιήσουμε, να γίνει μια επανατοποθέτηση των σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας και Βρετανίας στην βάση της ισοτιμίας και της απέτησης από πλευράς της Κυπριακής Σωστά, Δημοκρατίας. Σωστά, γιατί τότε είχαμε και άλλο κλίμα, έχετε δίκιο. Ναι, να ανταποκριθεί η Βρετανία στις Να σας αποχαιρετήσω της... γιατί στην Κύπρο θα ανοίξετε άλλη κουβέντα, έπεσε και το καρφί του Ακιντζή πριν από λίγο και ευχαριστώ που με ενημερώνουν. Ο κύριος Αναστασιάδης, λέει ο Ακιντζή, αυτό το συζητήσετε εσείς οι Κύπροι, είναι δικό σας θέμα, εδώ και καιρό χαρτογραφεί χωρίς να βλέπει τους χάρτες που τους στέλνουμε ως απάντηση καθημερινά με email. Στο δε τελευταίο του χάρτη θα τον προέτρεπα, λέει ο κύριος Ακιντζή, να συμβουλευτεί και τους στρατιωτικούς του γιατί κάτι δεν πάει καλά. Σωστά. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί το επισήμανε και ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ελληνοκυπριακό χάρτη. Κοιτάξτε, προφανώς αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα σήμερα είναι ότι εκείνο το καλό. Και εντυπώσεις βέβαια. Καλύτερο. Εντάξει, προφανώς. Την προπαγάνδα θα την κάνει και ο ίδιος. Δεν είμαστε ανόητοι. Θα κάνει προπαγάνδα ο Ακιντζή.
Αλλά όταν ακούς τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Παραγιουδάκη, να λέει ότι αυτός ο χάρτης, αν είναι αυτός της ελληνοκυπριακής πλευράς, έχει ένα θέμα, ακόμη και στρατιωτικά, και έρχεται ο Ακιτζή και περίπου το ίδιο καρφώνει, εάν είναι αυτός ο χάρτης, επαναλαμβάνω έτσι, γιατί εδώ παίζεται και παιχνίδι εντυπώσεων, τότε υπάρχει ένα θέμα. Ο χάρτης αυτό καθ' αυτό με την δημιουργία της, ενός συστήματος συνιστών των κρατών, αυτό και από μόνο του είναι μείζον πρόβλημα, διότι καταργεί την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αντικαθιστά με κάτι νέο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερες περιπέτειες. Να πω το εξής, επί τούτου, στα πλαίσια μιας τέτοιας κατάστασης πραγμάτων, όταν υπάρχει κατάρρευση, θυμάστε ο αείμνηστος πρόεδρος Παπαδόπουλος στο διάγγελμα του είπε ότι εάν υπογραφεί ένα τέτοιο σχέδιο, στην περίπτωση προβλήματος θα είμαστε σε αναζήτηση κηδεμόνα, σε αναζήτηση ταυτότητας, δηλαδή θα καταστούμε λιγότερο από κράτος και θα ψάχνουμε για αναγνώριση. Δηλαδή θα στραφούμε σε μια κατάσταση και με λιγότερο έδαφος στη δεκαετία του 50, που δεν υπήρχε κράτος. Mm. Άρα αυτά είναι προβληματικά, δεν έπρεπε καν να γίνεται λόγος για συνιστόν κράτος. Αυτό υπήρχε ένα στρατηγικό λάθος που μπήκε για πρώτη φορά κατατέθηκε από ελληνοκυπριακής πλευράς, έγινε αποδεκτό το 2008 και επαναλήφθηκε το 2014. Οι δύο πρόεδροι, ο κύριος Χριστόφιας και ο κύριος Αναστασιάδης. Αυτό πιστεύω ήταν στρατηγικό λάθος, διότι όταν μιλούμε για ομοσπονδιακό πλαίσιο, άλλο είναι να μιλούμε για περιφέρειες, όπου υπάρχει μια ευρύτερη αυτονομία στις περιφέρειες, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, η οποία να ασχολείται όπως το κάθε ομοσπονδιακό κράτος, με τα σαφές κύρια ζητήματα. Πρέπει να σας κλείσω, κύριο Θεοφάνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά όμως που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό βράδυ στη Λευκωσία, που ελπίζω να ανοίξει μια συζήτηση ουσίας με όλους τους παράγοντες και κυρίως με τον κυπριακό λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό βράδυ και υπόσχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν διαβάζετε βουλωμένο γράμμα, κύριε Παραγιουδάκη, αλλά από τη συνεχή ροή που έχω εδώ για τη Χουριέτ, ο κύριος Αγκίτζη είπε ότι εμείς, τι ψάχνετε, ρώτησε η Χουριέτ, γιατί κλειδώθηκε ο χάρτης, δεν έχει διαρρεύσει. Λέει, δεν έχω να σας πω πολλά, ούτε θα σας δείξω το χάρτη. Ένας είναι ο χάρτης, είναι σταθερός και αδιαπραγμάτευτος. Άρα εννοεί αυτό που είπατε εσείς, ότι είναι ένας ο χάρτης του Ντεκτάς, αν θυμάμαι καλά. Το έχουν πει. Ο Ντεκτάς δεν τον είχε παραδώσει αυτό το χάρτη, αν θυμάμαι καλά. Το έχουν πει οι Τούρκοι αυτό και αυτά είναι, δηλαδή ήταν εμφανές ότι δεν έχουν νέο χάρτη. Απλώς το νέο είναι οι χάρτες της δικής μας πλευράς, της ελληνοκυπριακής, που είναι βέβαια στα χάλια που είναι. Mm. Χάλια είναι. Πώς βλέπετε αυτή την οπτική, διότι το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Μελετών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι ένα διαχρονικό κέντρο. Πώς βλέπετε αυτή την ανάγνωση ότι ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξει η αφήγηση από την δική μας πλευρά? Ναι, εγώ είμαι υποστηριχτής αυτής της απόψεως και χαίρομαι που επιστήμονες το βάζουν έτσι. Νόμιζα θα ήταν μια επιπόλαια σκέψη δική μου, ένα συμπέρασμα από γεγονότα. Τώρα βλέπω και επιστημονική τοποθέτηση, στήριξη μάλλον. Κοιτάξτε, βέβαια ο καθηγητής επιχείρησε να μας πει και ποια θα είναι η νέα αφήγηση. Αυτό είναι λίγο τολμηρό, εκτός αν το έχουν πολύ μελετήσει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι άκερο να πει τώρα πώς. Το ότι χρειάζεται μια νέα αφήγηση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό που λέμε διακοινωτικές συνομιλίες και όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν δεν μπούμε σε μια νέα αναθεώρηση του τρόπου χειρισμού του εθνικού θέματος, νομίζω ότι τα πράγματα θα λέμε, μιλούμε για αδιέξοδα και ορίζουμε ημερομηνίες συνεχίσεως των συζητήσεων. Έφυγε η δική μας η πλευρά, και τι λέω δική μας, και το εννοούμε όλοι βέβαια, και βλέπεις χωρίς δηλώσεις ή μάλλον με δηλώσεις μικροαισιοδοξίας, τόσο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και από τον εκπρόσωπο τύπου, που έκανε μάλιστα ο λίγο αισιόδοξες, ναι καλά πάμε, ναι σφίγγει, αλλά ξέρω εγώ, και βλέπουμε να βγαίνουν με απόλυτη θρασίτητα είναι αυτοί. Να μιλούν, μη συζητάτε για χάρτες. Λίγο πριν, βέβαια, είπαμε τι είπε ο Ερντογκάν. Τώρα μιλούν για χάρτες. Ό,τι δηλαδή το απορρίπτουν. Δεν καταλαβαίνει ο κοινός νους. Εγώ είμαι σε αυτό το χώρο. Γιατί επομένως μιλούν για επόμενα ραντεβού? Γιατί μιλούμε για τεχνοκράτες που αποδέχτηκε και πρότεινε και ο Κοτζιάς, ο δικός μας υπουργός εξωτερικών,
για τεχνοκράτες, εκτός αν δεν είχε γι' αυτός υπόψη του εκείνα τα νέα που εσείς συλλαμβάνετε αυτής της στιγμής. Τι λένε οι Βρετανικές εφημερίδες, τι λέει η Χουριέτ, τι λέει ο ίδιος ο Ακιτζή. Ο Ακιτζή που βέβαια αυτό το αναμέναμε, ότι αν κάτσει στο ίδιο τραπέζι ως ισότιμος με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε λίγο θα είναι υπεράνω αυτού. Και αυτό είναι βέβαιο. Και δεν μπήκαμε ακόμα στη λύση που αυτοί προσδοκούν. Και που φοβάται κανείς ότι αν δεν φτάσουμε σε αδιέξοδα, θα δοθεί τέτοιου τύπου λύση που θα είναι καταστροφική. Εσείς βεβαίως λέτε ότι δεν ανάγκη να δοθεί με έναν τρόπο πολεμικό. Μπορεί να είναι μια δορυφοριοποίηση στην ουσία της Κύπρου από την Τουρκία, που είναι ο μεγάλος περιφερειακός παίκτης, να το πω έτσι. Ναι. Απόλυτα ελεγχόμενη. Ναι. Και σιγά σιγά είδα ότι δώσατε ιδιαίτερη αίσθηση και στην δημογραφική μείωση. Μα βεβαίως. Συμφωνώ σε αυτό με τον καθηγητή απολύτως. Είναι ζήτημα ασφάλειας δημογραφικής. Όπως είναι η στρατιωτική που είπαμε, θα πούμε, ή όπως είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Είναι... Μα εδώ πάει να αλλάξει η εικόνα του πληθυσμού, του λαού. Ενώ δηλαδή εμείς συρριζόμαστε μία ψήφος, ένας άνθρωπος μία ψήφος για να μπούμε στη διαδικασία της διαφοράς 18 προς 70, προς 82 και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα βλέπουμε σε λίγο με τους επίκους, οι οποίοι θα αποκτήσουν υπηκότητα πλέον του νέου κρατηδίου εκεί πέρα και θα βλέπουμε πλέον πλειοψηφικής μορφής τοποθετήσεις εκεί. Δεν θα είναι δηλαδή αυθαίρετες. Θα είναι ακριβώς. Ναι, το δημογραφικό λοιπόν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και οι Κύπροι που ξέραμε, οι Ελληνοκύπροι που γεννούσαν ένα σωρό ανθρώπους, σωστούς πολεμιστές ή πολιτικούς, τώρα βλέπουμε ότι ένα-δύο παιδιά, άλλοι φεύγουν καλλιτέχνες και τραγουδιστές στην Ελλάδα ή αλλού, και βλέπουμε τι μένει πίσω. Ορισμένοι πραγματικά ωραίοι επιστήμονες, οι ένοπλες δυνάμεις και ορισμένοι που αντιδρούν στα κακώς ερχόμενα. Γιατί κακώς είναι όλα τα κείμενα τώρα. Πάμε στο επόμενο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Διάλειμμα. Ναι. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Μανούσο Παραγιουδάκη, επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV. Έχω μια έκπληξη για τη συνέχεια, στρατηγέ, διότι ο επόμενος συνομιλητής μας, αν κάνω καλό ρεπορτάζ, είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο οποίος είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής. Πού έγκυται όμως το ρεπορτάζ? Οι πληροφορίες μου λένε ότι όταν μας περιγράφατε την ιστορία για το πομάκικο αλφάβητο, το θυμάστε? Λεξικό, ναι. Λεξικό, ναι. Ναι. Που έλεγα για ένα καλό λοχεία. Μάλιστα. Ότι ο συγκεκριμένος λοχείας, ο οποίος ανέλαβε να βοηθήσει επιστημονικά, είναι ο κύριος Συρίγος, είναι έτσι? Βεβαίως αυτός είναι και χαίρομαι που τον βλέπω. Δεν άλλαξε και πολύ. Δεν αλλάξατε πολύ. Για να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Συρίγο. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα να δω το στρατηγό, αλλά είναι μεγάλη μου τιμή που τον ακούω και με συγκινεί ιδιαίτερως αυτό το γεγονός. Εγώ ομολογώ ότι μετά το ρεπορτάζ εντόπισα ότι είστε ένας από τους Έλληνες έφεδρους αξιωματικούς. Υπαξιωματικούς, ναι, λοχίες είπατε. Οι οποίοι συνέδραμα στο να έχουμε αυτό το μοναδικό στην ιστορία, πρέπει να το πω αυτό, πομάκικο εγχειρίδιο. Και ομολογώ ότι τώρα ερμηνεύω γιατί λειτουργήσατε και ως Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο παρελθόν. Όλα δένουν σιγά σιγά. Όμως, κύριε Συρίγο, είστε για άλλο λόγο εδώ απόψε και θέλω να σας ευχαριστήσω. Μόλις έχετε τελειώσει τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, εσάς τι αίσθηση σας αφήνει η ιστορία της Γενέβης, ιδίως μετά τις σημερινές δηλώσεις Ερντογάν, Τσαβούσογλου και πριν από λίγο Μουσταφά Κιτζή? Κοιτάξτε, οι διαπραγματεύσεις είναι εμφανές ότι φτάσανε σε αδιέξοδο. Οτιδήποτε άλλο και να πούμε είναι, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Η όλη εξέλιξη επίσης δεν δικαιολογεί αισιοδοξία. Το αδιέξοδο οφείλεται αποκλειστικώς στην Τουρκία. Η τελευταία δια του Υπουργού Εξωτερικών της δεν δέχτηκε να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεως. Παρουσίασε απλά τις πάγιες θέσεις που έχει για την επίλυση του Κυπριακού. Είπε επί παραδείγματι ότι η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων είναι απαράδεκτη, είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η παραδοσιακή αντίληψη ασφαλείας των δύο κοινοτήτων. Και είπε επίσης ότι όταν θα μιλάμε για τουρκικά στρατεύματα θα πρέπει να δούμε και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ελληνική πρόταση, η οποία μιλάει για αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις για την ασφάλεια των δύο κοινοτήτων. Από εκεί και πέρα, στα θετικά της όλης υποθέσεως είναι ότι η όλη μεθόδευση
που έκανε ο ΙΕ τις τελευταίες μέρες να χαρακτηρίσει τη διαπραγμάτευση ανοιχτού ορίζοντα, ναι, μας επέτρεψε να αποφύγουμε την τρομερή πίεση που θα μας ασκούσαν εάν έπρεπε οπωσδήποτε να ληφθεί η απόφαση στη Γενέβη αυτές τις ημέρες. Χρονικά εννοείται δηλαδή, απεκτονώθηκε η πίεση. Έχετε βέβαια όμως μια απάντηση γιατί ντε και καλά τώρα αυτή η συζήτηση? Τι άλλαζε? Διότι σήμερα, και ρωτώ έναν άνθρωπο που ξέρω ότι έχει απόλυτη γνώση του πώς λειτουργεί και ο τουρκικός παράγοντας, άλλωστε είναι το αντικείμενό του, αφού δεν έχει αλλάξει κάτι θεαματικά, ο Ερντογάν είπε πάλι σήμερα, ξεχάστε το. Μια ζωή αγκαλιά θα είμαστε με το στρατό μας στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου. Αφού δεν διαφαινόταν να αλλάζει κάτι, γιατί η πίεση, όχι χρονικά, σωστά το διατυπώνεται, ντε και καλά τώρα συζήτηση? Έχετε μια ερμηνεία? Κοιτάξτε, υπάρχει μια άποψη η οποία σχετίζεται με την κυρία Νούλαν, την Υφυπουργό Εξωτερικών, την Αμερικανίδα Υφυπουργό Εξωτερικών, η οποία έχει ενστερνιστεί όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται τους τελευταίους μήνες και πιέζει με κάθε τρόπο για να βρεθεί λύση τώρα. Εάν η λύση ευρίσκεται πριν τις 20 Ιανουαρίου, θα μπορούσε να την πιστωθεί η απερχόμενη Αμερικανική ηγεσία και ιδίως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν. Οπότε μία εξήγηση μπορεί να είναι αυτή. Μία άλλη εξήγηση μπορεί να είναι πολύ πιο απλή, ότι όλη η συμφωνία πάνω στην οποία βασίστηκε η συνάντηση της, η χθεσινή μάλλον των τελευταίων 4 ημερών, ξεκίνησε από το περίφημο δείπνο της 1ης Δεκεμβρίου και ήταν εξ αρχής λανθασμένη. Δηλαδή δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, παραέλυσε προβλήματα. Οπότε μπορεί να ήταν συνέχεια της αρχικής κακής τοποθετήσεως. Μάλιστα. Κρατάτε όμως το θετικό εσείς, ότι έχει ένα χαρακτήρα ανοιχτό, άρα δεν είχε χρονική πίεση. Σφήνα, ναι, μανάσα. Σφήνα δική μου. Ωραία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε στο διεινεκές με πεντάμερες συναντήσεις? Δηλαδή αποδιεθνοποιείται το ζήτημα της Κύπρου που εμείς ξέραμε ότι ήταν κυρίως και πρωτίστως εισβολής και κατοχής? Ένα. Και δύο, θα εμφανίζονται δύο κοινότητες και δεν θα υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία ως το βασικό παίχτης, ως κράτος, μοναδική οντότητα αναγνωρισμένη? Πώς θα γίνει? Αυτό είναι το βασικό μειονέκτημα της διαδικασίας. Πάγια επιδίωξη των Τούρκων ήταν να συμμετέχουν η Ελλάδα, η Τουρκία, οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Να μην συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Με τον τρόπο που έγινε αυτή η μεθόδευση, πέτυχαν το στόχο τους ύστερα από 42 χρόνια. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει. Συμμετέχουν οι αυτού εξοχότητες, ο κύριος Ακιτζή και ο κύριος Αναστασιάδης, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι κάτι που θα μας μείνει, διότι έτσι όπως το περιγράφει ο ΙΕ, και αυτές είναι οι εξηγήσεις που έδωσε ο εκπρόσωπος του ΙΕ, στις διαπραγματεύσεις που θα συνεχιστούν θα συνεχίσει να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα είναι παρούσα. Σημειώνω εδώ το εξής ενδιαφέρον, για το οποίο όμως θέλει λίγο ψάξιμο ακόμη. Ο κύριος Κασουλίδης φέρεται να έφυγε χθες το πρωί πριν αρχίσει η διάσκεψη. Και ο λόγος που φέρεται να έφυγε είναι ότι ο κύριος Κασουλίδης θα εκπροσωπούσε την Κυπριακή Δημοκρατία. Απομένει να φανεί αν αυτό ήταν συμφωνημένο να φύγει ή έτυχε να φύγει, γιατί όντως είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση στο Στρασβούργο σήμερα. Πάντως έχετε κάνει μια πολύ σοβαρή και σημαντική παρατήρηση. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ορθόν, δεν παρίστατο σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Και αυτό δεν έχει πολύ τονιστεί. Έχετε δίκιο. Τώρα, το ένα μειονέκτημα είναι αυτό. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι χαιρόμαστε για το χάρτη τον οποίο κατέθεσαν. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο χάρτης είναι ίδιος ακριβώς με το χάρτη τον οποίο είχαν περιγράψει στις 22 Νοεμβρίου στη συνάντηση στο Μον Πελεράν η Τουρκοκύπρη, ο κύριος Ακιτζής, τον κύριο Αναστασιάδη, και ήταν τόσο ακραία αυτά τα οποία είχε πει τότε που είχαν οδηγήσει στην ματέωση της συναντήσεως. Είχε διακοπεί με άσχημο τρόπο η συνάντηση. Τώρα που οι Τουρκοκύπροι αποτυπώνουν σε χάρτη αυτές τις ακραίες απόψεις, εμείς εμφανιζόμαστε να χαιρόμαστε που έχουμε πάρει επιτέλους ένα χάρτη, ο οποίος όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αφήνει ένα πολύ μικρό αριθμό προσφύγων να επιστρέψουν στους τόπους τους. Ένα πρόβλημα αυτό.
Και ένα δεύτερο πρόβλημα, διατηρεί στα χέρια της τουρκοκυπριακής πλευράς όλο σχεδόν το θαλάσσιο μέτωπο που κατέχουν σήμερα οι Τούρκοι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για ΟΖ και πάει λέγοντας και για χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα και για ΟΖ με βάση το νέο σύστημα θα ανήκουν στην αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, του ομοσπονδιακού κράτους και όχι στην αρμοδιότητα των δύο πλευρών. Ο κύριος Αγκιτζή είπε ότι αυτό δεν είναι καθαρό απόψε, το είπε στη Χουριέτ. Είναι και αυτό ανοιχτό, είπε. Μπορεί να είναι στο συνιστόν κράτος. Και γι' αυτό φωνάζουμε, λέει, για την ακτογραμμή, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί. Ναι, βλέπετε, έχει πολλές ουρές. Αναφερθήκατε σε ΑΟΖ. Ναι, ναι. Η ΑΟΖ ανήκει στο κεντρικό κράτος. Και το θέλουν οι Τουρκοκύπροι αυτό το πράγμα, διότι... Για να εκμεταλλεύονται όλοι μαζί τα ενεργειακά. Ακριβώς, για να εκμεταλλεύονται όλοι μαζί τα ενεργειακά. Πείτε μου και κάτι ακόμη, κύριε Σύλληγο. Να πω ότι χρειάζεται η ακτογραμμή. Ναι. Στην ακτογραμμή πάνω γίνεται η ανάπτυξη. Στην ακτογραμμή πάνω χτίζονται ξενοδοχεία. Στην ακτογραμμή πάνω υπάρχουν λιμάνια. Για να μπορέσεις να βγάλεις τα προϊόντα σου, πρέπει να πας στην ακτογραμμή για να τα διώξεις από τη χώρα, να τα πουλήσεις στο εξωτερικό. Η ακτογραμμή λοιπόν είναι το σημείο πάνω στο οποίο γίνεται η ανάπτυξη. Αν οι Τούρκοι, οι Τουρκοκύπροι κρατούν όλη την ακτογραμμή, θα έχουν στα χέρια τους και το βασικό τμήμα της αναπτύξεως της περιοχής. Χαίρομαι που το διευκρινίσετε και αυτό. Πείτε μας και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ που φτάσαμε και έχει ένα ενδιαφέρον, ο επίτιμος αρχηγός και κάποτε και δικός σας αρχηγός στη ο δράση... σωματάρχης μου. Σωματάρχης. Βεβαίως, στην Ξάνθη, έτσι. Στη Θράκη. Στη Θράκη. Ο κύριος Παραγιουδάκης ήταν διοικητής του 4ου Σώματος Στρατού στην κρίση των Ημείων. Ευτυχώς που ήταν. Όντως ευτυχώς που ήταν. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παραγιουδάκης είπε ότι ο χάρτης που έχει διαρρεύσει, αλλά δεν ξέρουμε αν έγινε αυτός ο ίδιος που κλειδώθηκε, αλλά πάντως για τη διαρροή ακούμε φασαρία και όχι για το αν είναι γνήσιος, και μιλάω της ελληνοκυπριακής πλευράς, από στρατιωτικής απόψεως, είπε ο κύριος Παραγιουδάκης απόψε, έχει εμφανεί ζητήματα. Σοβαρότατα μάλιστα. Θέλετε να το πείτε εσείς, ναι, κύριε Παραγιουδάκη. Για το σημείο στη Λουρουτζίνα. Έχει αυτό το εχμή δόρατο, σαν ξύφωστο, έτσι το χαρακτήρισα, όπως είδα το χάρτη σήμερα, που αποκόπτει όλες τις συγκοινωνίες του ελεύθερου χώρου. Και διαρωτάται κανείς, αν υπήρχε σύμβουλος στρατιωτικός, πώς δεν είδε αυτό και αυτό οπωσδήποτε, αφού κατέθεσαν χάρτη που άλλαζε εκείνα τα σημεία, τη γραμμή δηλαδή, την πράσινη, τη γραμμή που έχει καθιερωθεί, την παράνομη βέβαια, πώς αυτό δεν το παρατήρησαν και άφησαν εκεί να δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Ακόμα δηλαδή και αν υποθέσουμε ότι φτάνουμε σε λύση που θα ήταν ευνοϊκή ή θα ήταν καλή λύση. Αυτό το πράγμα ευνοεί απολύτως το άλλο κρατήδιο, το τουρκοκυπριακό επάνω. Και θεωρώ πως είναι πολύ, πολύ στρατιωτικά τουλάχιστον παρά και κινδυνευμένο να, ακόμα και αν γίνει αυτή η αποδοχή δηλαδή από την άλλη πλευρά, να δεχθούν τέτοιο χάρη. Οπότε εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σύριγο. Επειδή γνωρίζει πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες σε διπλωματικό, πολιτικό-διπλωματικό πεδίο. Αισθάνεστε ότι κάπου έχουμε πάει πρόχειρα σε αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, θα σας πω ένα πράγμα. Όταν κάνεις μια συμφωνία την πρώτη μέρα, την 1η Δεκεμβρίου και την 3η Δεκεμβρίου ψάχνεις να βρεις νομοδοτήσεις να δεις υπό ποιο καθεστώς πηγαίνει σε αυτή τη διαδικασία, είναι πρόχειρη διαδικασία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το λέω αυτό διότι η ελληνοκυπριακή πλευρά με το που ξεκίνησε η διαδικασία, η συμφωνία, αμέσως μετά ζήτησε δύο νομοδοτήσεις από δύο ξένους νομικούς. Κάτι δηλώνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, για να μην σας κουράζουμε και περισσότερο. Η αίσθησή σας είναι ότι εξαιτίας της επιστολής του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτιέρες, ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, στην ουσία αυτό ήταν και το παράθυρο διαφυγής από την ιστορία της Γενέβης, ή θα το δούμε μπροστά μας και ενδεχομένως αυτό που λέει ο κύριος Ακιτζή, ότι στις 18 εκτός από τους τεχνικούς συμβούλους, τώρα το λέει, στη Χουριέτ, μπορεί να έχουμε νέα υψηλή εκπροσώπηση, δηλαδή Κοτζιάς, Τσαβούσογλου, λέει τώρα αυτή την ώρα ο κύριος Ακιτζή, ενδεχομένως λέει
και Τσίπρας Γιλντιρίμ ή Ερτογάν. Τσίπρας γιατί όχι και Παυλόπουλος. Τα έχει μπερδέψει λίγο ο κύριος Ακιτζή. Άλλος ασκεί τη δίκη στην Ελλάδα και άλλος ασκεί στην Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπετε δηλαδή να επιταχύνεται ή είναι η οδός διαφυγής μέχρι να έχουμε την ορκωμοσία της νέας αμερικανικής διοίκησης? Είναι προφανές ότι η ορκωμοσία της νέας αμερικανικής διοικήσεως θα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι 18 του μηνός είπαν θα αρχίσουν τις συνεδριάσεις οι τεχνικές επιτροπές. Οι τεχνικές επιτροπές μόνες τους δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ μακριά αν δεν έχουν πολιτική κατεύθυνση. Επομένως, πάρα πολύ σύντομα θα διαπιστώσουμε κατά πόσον μπορεί πραγματικά να υπάρξει επόμενη συνάντηση, δηλαδή είναι λίγες μέρες. Το σημαντικό είναι ότι ξεπερνάμε το σκόπελο της 20ης Ιανουαρίου, όπου φαινόταν να υπάρχει πρεμούρα από πλευράς Αμερικανικής να βρεθεί λύση. Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο για τους χάρτες που έχουν κατατεθεί. Εάν δεν κάνω λάθος, στρατηγέ, και με το χάρτη του σχεδίου Ανάν, η περιοχή της Λουρουτζίνας, αυτό το ο δακτύλιος που μπαίνει μέσα, είχε και τότε το ίδιο πρόβλημα, αν δεν κάνω λάθος, το 2004. Έτσι είναι, αλλά έχει απορριφθεί το σχέδιο Ανάν. Έχουμε 2017. Τεκμήριο, ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά έχει απορριφθεί έτσι αλλιώς. Ναι. Έτσι, μιμήθηκαν λοιπόν περίπου το σχέδιο. Νομίζω, αλλά είναι, λέει, ακόμα χειρότερο τούτο, αν είναι αληθινό, από ότι εκείνο του Ανάν. Κατά κάποιο μικρό χώρο, τουλάχιστον γεωγραφικά. Κύριε Συρίγο, πριν σας αποχαιρετήσω. Αν μπορώ να πω πάντως ένα σχόλιο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή κυνηγάμε πολλές διατάξεις του σχεδίου Ανάν. Ο χάρτης που κατέθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι ίδιος ακριβώς με το χάρτη του σχεδίου Ανάν και προστίθενται απλώς τα χωριά της περιοχής της Καρπασίας, αλλά μόνο το χωριό αυτό καθ' αυτό, όχι και η γύρω περιοχή γύρω από τα χωριά. Σωστά το λέτε. Αυτή είναι η σωστή επισήμανση και το απόλυτο δίκιο. Ψιλονεκρανάσταση θυμίζει αυτό. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Μέσα σε αυτό το κλίμα, με τις σκληρές δηλώσεις Ερντογάν και Τσαβούσογλου σήμερα και τη συνεχιζόμενη βέβαια αυτή την ώρα συνέντευξη Ακιτζή στη Χουριέτ, έχουμε και αντανακλαστικά γύρω από την υπόθεση των 18 ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Και κύριε Συρίγο, επειδή πλησιάζουν και οι Αλκιονίδες ημέρες, σας έχω ξαναρωτήσει στο ραδιόφωνο, στον 984, και θέλω λιγάκι να το επισημάνω. Μέχρι τώρα λέμε τουρκική αδιαλαξία, σηκώνει τους τόνους η τουρκική πλευρά, απρόβλεπτος παίκτης ο Ερντογάν, τα βρίσκει τα χαλά με τους Ρώσους, τώρα τα έχει με τους Ρώσους καλά. Οι Ρώσοι φαίνεται ότι του κόβουν και τον αγωγό, τον Turkish Stream. Δεν θέλουν και αγωγό να περνάει Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την Τουρκία, λέω εγώ πονηρά. Άρα δεν θέλουν Ισραήλ, Κύπρος, Τουρκία, οι Ρώσοι, για να πουλάνε τα δικά τους αποθέματα. Να το γεωπολιτικό πάζλ. Ρωτώ ευθέως, μπορεί να φτάσουμε σε θερμό επεισόδιο ακριβώς γιατί αισθάνεται πιεσμένος ο ίδιος? Και αυτά όλα που ακούμε για νησίδες και βραχονησίδες είναι προανακρούσματα ενδεχομένως? Δεν θεωρώ ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται να φτάσει σε θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Πιστεύω ότι έχει πετύχει αυτό το οποίο θέλει σε γενικές γραμμές, δηλαδή να γκριζάρει το χώρο του Αιγαίου. Δεν ενδιαφέρεται να προχωρήσει παραπέρα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα σχόλιο για αυτό που έχει γίνει με αυτά τα νησιά και με αυτή την κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη ανακοίνωση που βγήκε από το Ελληνικό Υπουργείο. Το καλοκαίρι του 1995 το Υπουργείο Αιγαίου είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να αξιοποιήσει έναν μικρό αριθμό ακατοίκητων νησιών στο Αιγαίο. Θα δημιουργούνταν υποδομές οι οποίες θα διευκόλυναν τη διαβίωση σε αυτά τα νησάκια, βασικά λιμενικά έργα, υδατοδεξαμενές, καταφύγια, κάποια κτίσματα. Και επιπλέον είχε βγει και μια ανακοίνωση ότι όσοι ενδιαφερόνταν θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για να εγκατασταθούν σε αυτά τα νησιά. Σωστά. Ο διακηρυγμένος στόχος ήταν η ήπια ανάπτυξη του νησιού, η παρεμπόδιση της λαθροθερίας και της λαθραλίας, αλλά ουσιαστικά εκείνο στο οποίο στόχευε ήταν στο να δημιουργηθούν οι προθέσεις στα νησιά αυτά να διεκδικήσουν υφαλοκρηπίδα. Επρόκειτο για 12 νησάκια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήταν τα Ήμια μέσα σε αυτά, ήταν η Καλόλιμνος που είναι κοντά στα Ήμια, ήταν το Φαρμακονήσι, ο Πασάς, η Βάτος, αν θυμάμαι καλά, τα Αντικήθυρα, η Στρογγύλη δίπλα στο Καστελόριζο, η Γαβδοπούλα.
Αυτό πιστεύω ήταν ο λόγος που έκανε τους Τούρκους να στραφούν και να ψάξουν τι γίνεται και να οδηγηθούμε τελικώς στην κρίση των ημείων. Η γνώμη μου είναι ότι θεωρώ εντελώς άστοχη την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Αιγαίου για αυτό το θέμα και ο κύριος Σαντορινέος, διότι είναι ορισμένα πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Ο ελληνικός στρατός από το 1974 μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έστησε πάνω σε όλα τα μικρά νησιά φυλάκια, δημιούργησε οχυρωματικά έργα, κανένας δεν άκουσε τίποτα και δεν έμαθε τίποτα. Όλα αυτά τα νησιά έχουν περιληφθεί εδώ και χρόνια στα ευρωπαϊκά προγράμματα Natura, χωρίς τυμπανοχρουσίες, χωρίς τίποτα. Όταν πιάνεις και κάνεις αυτού του τύπου τις ανακοινώσεις, είναι φυσιολογικό να δημιουργήσεις αντίδραση από την άλλη πλευρά. Και βρίσκεσαι και εσύ βέβαια σε δύσκολη θέση. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε οπωσδήποτε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα προχωρήσει, θα προκαλέσει ένταση με την Τουρκία. Σαφές. Νομίζω ότι και η αντίδραση, από ό,τι λένε πληροφορίες, από το πρωθυπουργικό περιβάλλον δεν ήταν η καλύτερη για αυτή την κίνηση και σε αυτή τη χρονική ιδίως συγκυρία και με τον τρόπο που έγινε. Θέλω να δεν είναι, αλλά δεν μπορείς να όταν πλέον ο άλλος σου λέει δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί πέρα, εσύ πρέπει να πας για να δείξεις ότι ασκείς κυριαρχία, δεν είναι το λιγότερο. Ζώνες. Ναι, ακριβώς, δεν, γιατί αλλιώς μπαίνεις στη διαδικασία των κρίσεων ζωνών. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Συρίγο. Δεν ξέρω, αρχηγέ, εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, εγώ χάρηκα πολύ που άκουσα τον κύριο Συρίγο και τον είδα. Διαβάζω αρκετά βιβλία του και κυρίως τα περί Τουρκίας. Είναι πάντα εύστοχες και πολύ ωραίες και επιστημονικά τεκμηριωμένες οι θέσεις του και οι απαντήσεις του, όπως και η τελευταία. Ναι, ναι, πολλά πράγματα κάνουμε, πολλά σκεφτόμαστε, αλλά είναι ο χρόνος που θα τα πούμε και θα τα κάνουμε. Έτσι δημιουργούν υποχρεώσεις όπως τώρα, με τον τρόπο ακριβώς που το έθεσε ο κύριος Συρίγος. Εγώ χάρηκα πολύ που τον είχατε σήμερα κοντά μου. Καλό ξημέρωμα, κύριε Συρίγο. Εγώ να πω κάτι, δεν το έχω πει ποτέ στο στρατηγό διαζώσεις. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή μου που υπηρέτησε από τα διαταγά στη Θράκη. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Μου είχε κάνει εντύπωση βεβαίως ότι όποιοι έχουν περάσει από τη Θράκη επί των δικών σας ημερών εκεί, δεν ρίχνατε φυλακές. Τώρα ξεστρατίζω την κουβέντα, αλλά μου κάνει εντύπωση. Καλά, ένας δεν βρέθηκε. Η φυλακή είναι μόνο, νομίζετε, που κάνει. Κύριε Παραγιουδάκη, θέλω σε αυτό το τελευταίο μέρος λίγο να δούμε μερικά ζητήματα και από στρατιωτικής και όχι μόνο άποψης και θα ανοίξουμε και λίγο τη βεντάλια και για το Αιγαίο. Γιατί έχω εδώ και συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω, η Κύπρος είναι ανοχήρωτη ή είναι μύθος? Όχι, είναι μύθος και δυστυχώς τον χρησιμοποιούν ακόμα και αυτοί που σήμερα κάνουν συνομιλίες. Η Κύπρος είναι οχυρωμένη και δεν είναι μόνο ότι έχει μια αυτοδυναμία με την Εθνοφρουρά και με όσα άλλα μέσα διατίθενται εκεί, αλλά η Κύπρος είναι στο δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Υπάρχει αυτό. Εσείς του δώσατε σάρκα και οστά. Το ερώτημα το πρώτο. Υπάρχει σήμερα αυτό ή πρώτα είναι σαν χριστιαν? Ναι, ναι, να μην νομιστεί ότι σφετερίζομαι εγώ το όλον του δόγμα. Όχι, δεν είπα. Όχι. Είπα του δώσατε, ξέρετε, σάρκα και οστά. Να πω έτσι λίγο το ιστορικό, ναι, ναι, μια και πολλοί ασχολούνται με το θέμα αυτό, όπως και το έχουν αποκρύψει. Την πρώτη φορά που έγινε θέμα ήταν συζήτηση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού με τον αείμνηστο επίσης Κληρίδη, Γλάφκο Κληρίδη. Τότε το 1993 συζήτησαν τις αρχές για ένα τέτοιο δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου, τα προβλήματα, τις ανάγκες τα λοιπά, και έδωσαν τις πολιτικές γενικές κατευθυντήρες γραμμές για να υλοποιηθεί. Από εκεί πέρα, εντάξει, άλλες φορές καθυστερούσαμε, άλλες αυτές. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα, επειδή είχε πάρα πολλά σημεία, όχι μόνο σε υλοποίηση, αλλά σε σχέδια, σε επιτελικά πράγματα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και έφτασε η ώρα που εγώ βρέθηκα εκεί, όχι για να σώσω την κατάσταση, ήμουν υποχρεωμένος να συνεχίσω. Εκεί λοιπόν το υλοποιήσαμε και αυτά που είπατε στην αρχή, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, δεν ξέρω και αφού τα μάθατε, με τον κύριο Κληρίδη που τίμησε τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στο πρόσωπό μου. Εντάξει, αλλά τίμησε και αυτό που είδαμε να παίρνει σάρκα και οστά. Ναι, σήμερα γιατί έχει καταστεί ανενεργό? Υπάρχει μια φιλοσοφία ότι αυτό δεν λειτουργούσε τελικώς. Ήταν λάθος. Μα είναι αστείο πράγμα. Και ρωτώ έναν άνθρωπο που το χειρίστηκε. Ήταν λάθος. Αν είχατε, και μπορεί να το βρείτε, το λόγο του που βγάζει όταν μας τιμούσε, εν πάση περιπτώσει, την Ελλάδα, τις ενόπλες δυνάμεις, εκεί αποτίμησε και τη βοήθεια ή τη συνδρομή
ή τη συμμετοχή στην υλοποίηση του δόγματος, είπε σε οικονομικά μεγέθη τι προσφορά είχαμε κάνει. Και μάλιστα την ώρα που στέκαμε, έστεκα δίπλα του όταν τα έλεγε αυτά, πριν κάνει την παρασυμφόρηση, και έλεγε, ας πούμε, ότι ευχαριστούμε την Ελλάδα, διά τέλος πάντων του προσώπου του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, Γεθά, τα αποτίμησε λοιπόν σε περίπου 400 εκατομμύρια κυπριακές λίρες. Τότε, για την περίοδο εκείνη μόνο. Εκτός των άλλων, λέει, των μέσων που έστειλαν, των νέων οπλικών συστημάτων, εν πάση περιπτώσει, όλμων, πυροβόλων, μακρού βεληνικούς και πολλά άλλα πράγματα. Και τότε του είπα και εγώ, κύριε Πρόεδρε, μήπως αυτά που λέτε θα τα ακούσουν οι Τούρκοι και δεν πρέπει. Και είπε ο άνθρωπος, μα για να τα ακούσουν το λέω. Για να ακούσουν ότι είμαστε ισχυροί και αυτοδύναμοι. Και ο Κλειρίδης, τα ξέρετε πολύ καλά, τα έχετε μελετήσει αυτά, ήταν ένας ευφιέστατος κατ' εμέ άνθρωπος, ο οποίος εκτός από πολιτικός, ας τον κρίνουν εκείνοι που κρίνουν τους πολιτικούς, είχε μια θαυμάσια στρατιωτική αντίληψη επιστρατηγικών και τακτικών θεμάτων. Και έμπαινε και στα τακτικά, που δεν ήταν δουλειά του. Και μπορούσε να σου πει τούτο, εκείνο και πολλά περί των S300, αν μπορούσε να γίνει συζήτηση γι' αυτό, πώς είχε σκεφτεί, πώς το επέλεξε, πώς μετά συμφώνησε μαζί μας ότι μπορούσαμε να φτάσουμε σε κρίση πολέμου και δέχτηκε τα αντιαεροπορικά, τα βραχύτερου βεληνικού, σε πάση περιπτώσει, με τη σκέψη ότι αυτό το δέχομαι, ας πούμε, το πιστώνομαι. Επειδή συνέβη να είμαι τότε εγώ στος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ότι είπαμε να εγκατασταθούν αυτοί στην Κρήτη, διότι η εμβέλειά τους ήταν τόσο μεγάλη που εκάλυπτε τις αεροπορικές μας δυνάμεις να κάνουν επιχειρήσεις στην Κύπρο ασφαλώς και να προστατεύσουν από αέρος την Κύπρο. Δεν χρειαζόταν να είναι στην Κύπρο για να κάνουν τόσο πολλά. Και τι είναι και το κοινό σύστημα χειρισμού κρίσεως Ελλάδος-Κύπρου που τότε προχωρήσατε. Ναι. Μιλούμε λοιπόν, είπαμε για το δόγμα του ελληνικού χώρου που. Ήθελα να κλείσω ότι και εγώ στενοχωρήθηκα σε περιόδους που άκουγα, γιατί ασχολούμαστε, ξέρετε, και μετά. Δηλαδή, πώς πάει τούτο εκείνο όταν. Ότι εγκαταλείφθηκε. Μπήκε στα συρτάρια. Δεν το λαμβάναν υπόψη. Και προσωπικά είχα κάνει και επιστολή. Και υπάρχει και μια θεωρία ότι δεν λειτουργεί αυτό. Ναι, ναι. Αυτή ήταν εντελώς. Δεν λάθος. Το είχαν δει. Μα αφού λειτουργούσε και λειτουργεί, αν θέλετε, ακόμα. Γι' αυτό ήθελα να πω ότι η Κύπρος δεν είναι ανοχήρωτη, είναι ισχυρότατη. Και οι Τούρκοι καίγονται πάρα πολύ για το δόγμα αυτό. Πάρα πολύ το δόγμα του ελληνικού χώρου. Μάλιστα, ο ομόλογος μου τότε, ο Τούρκος, στις Βρυξέλλες, είχε κάνει παραστάσεις, είχε κάνει διαμαρτυρίες και δήλωσε μάλιστα τότε στον Σακέρ, τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ, Νοτιοικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, ότι εμείς θα δημιουργήσουμε μια νέα στρατιά Μεσογείου. Κάτι πήγαν να πανικοβληθούν κτλ. Ούτε μία άλλη συζήτηση. Το δόγμα λοιπόν τους καίει αυτούς. Απλώς εμείς πάλι, όπως είπε και ο κύριος Συρίγος, ότι εμείς κάναμε λάθη, ακόμα και το σχέδιο ΑΝΑΝ είναι σε πολλά σημεία καλύτερο. Θα μπορούσα να πω εγώ και σε άλλα. Το σχέδιο ΑΝΑΝ προβλεπόταν στην αρχή, αλλά μετά τροποποιήθηκε. Προβλεπόταν κακώς, αλλά προβλεπόταν 6.000 Τούρκοι στρατιώτες να μείνουν. Τώρα εμείς οι ίδιοι προτείναμε 10.000. Είναι τρελά πράγματα αυτά, κύριε Σαχή. Εμείς δηλαδή προτείνουμε ναι, να μείνουν τα 25% των Τούρκων. Μπορεί τώρα να επαναλειτουργήσει και σε συνθήκες βαθιάς, ακούστε λίγο, οικονομικής κρίσης για την πατρίδα μας η Κύπρος, και αυτή περνάει, μαθώνει στον τάραχο, δεν είναι έτσι απλά. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το δόγμα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και οι στην Κύπρο δυνάμεις και με το συσχετισμό που έχουμε και με τα σχέδια ήδη τα κοινά, τα αμυντικά, τα πολεμικά, δεν χρειάζονται ούτε εξοπλισμοί καινούργιοι, νέοι. Αρκετούς κάναμε, αρκετοί είναι, φτάνει να εφαρμοστούν σωστά. Μπορούμε λοιπόν και δεν μας στοιχίζει εδώ τίποτα, αλλά ούτε και στην Κύπρο. Απλώς δεν ξέρω για ποιο λόγο, δηλαδή πάει και στο πονηρό η σκέψη τώρα. Μήπως δεν θέλανε να είναι ισχυρή η Κύπρος, μήπως θέλανε να δείχνει αδύνατη για να τα δώσουμε, αν όχι όλα, να πούμε αφού είμαστε ηττημένοι το 1974, αφού δεν κάναμε τίποτα μετά, αφού είμαστε ανοχήρωτοι και άοπλοι, αφού η Εθνική Φρουρά, που είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη για αποτροπή, εμείς δεν πάμε να κάνουμε επιθετικό αγώνα. Το δόγμα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι η αποτροπή. Δεν τολμάει ο Τούρκος να κάνει επιχείρηση όπως είμαστε τώρα εμείς και όπως είναι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Ίσως όσοι έχουν εντρυφήσει θα συμφωνούν μαζί μου. Πάρα πολλοί μπορεί να λένε τώρα, μα τι λέει αυτό. Καλά, προφανώς δεν μας πείτε τα επιτελικά σχέδια. Όχι, δεν θα τα πω αυτά. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, συγκρίνοντας με το τι έκανε η Τουρκία ή τι κάνει τώρα στη Συρία ή στο Ιράκ. Στο Ιράκ είχε μπει αλλιώς για εκπαιδευτής και τώρα πάει άρματα, πήγε άρματα. Στη Συρία τους τρώσανε χαλιά για να μπουν. Άλλο τι μετράει τώρα νεκρούς
δεν είναι τα ίδια με την Ελλάδα και την Κύπρο και το δόγμα. Ξέρει πολύ καλά η Τουρκία και ο καθηγητής πριν ο Συρίγος, αλλά και άλλοι. Ξέρετε, μιλούν σε μια σφαίρα επιστημονική, με μια ηθική ενδεχομένως ή και με μια άγνοια ευρύτερη. Ή ξεφεύγει ίσως το ότι η Τουρκία άριστη διπλωματία, άριστα όλα, έξυπνη τρόπη, αλλά η Τουρκία ό,τι πετυχαίνει και ό,τι έχει πετύχει ως τώρα μόνο δια της ισχύως των στρατιωτικών δυνάμεων το κάνει και γι' αυτό επιμένει και επιμένει σε αυτά που λίγο πριν μας είπατε ότι με τίποτα δεν θα φύγουν οι δυνάμεις και όπως κατάλαβα από ό,τι είπατε δεν εννοεί μόνο για το εσωτερικό. Δηλαδή θα αναλάβει η Τουρκία να προστατεύσει την όποια ομοσπονδία, το όποιο κράτος θα δημιουργηθεί. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά και διερωτώ με γιατί δεν τελειώνει. Και βέβαια μου είπατε ότι έχοντας και απόλυτη επίγνωση σχεδίων και όχι μόνο ως επίτιμος αργός για ΕΘΑ, ότι 10.000 δεν είναι απλά μια μεραρχία, είναι μια ικανότατη στρατιωτική Βεβαίως. Δύναμη να κάνει τη ζημιά. Βεβαίως. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, στα πλαίσια λειτουργίας του κοινού συστήματος χειρισμού κρίσεων διεξαγάγατε και ασκήσεις στην Κύπρο. Βεβαίως. Αλλά μήπως πρέπει πρώτα να σας πω για το κοινό σύστημα χειρισμού κρίσεων, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρουν τι είναι, με ρωτήσατε πριν. Ήταν ένα επίτευγμα πραγματικά, γιατί ήρθε ο πρόεδρος Κλειρίδης στην Ελλάδα, είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός Σιμίτης, που ξέρετε είχαν και μια γενική στάση, μην δημιουργούμε πράγματα, μην κάνουμε πράγματα, μην αυτό. Και ήρθαν και υπέγραψαν από κοινού στο Κισαία, υπέγραψαν αυτό το κοινό σύστημα χειρισμού κρίσεων Ελλάδος-Κύπρου. Με δύο λόγια, τι είναι αυτό? Ότι οτιδήποτε συμβεί στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, θα έχουμε ένα σύστημα χειρισμού κρίσεων. Και ξέρετε, όπως ακούστηκε τότε με τα ίμια στην αρχή, που ο νέος πρωθυπουργός τότε του λέει ο αρχηγός Γεθά, ο άνθρωπος έτσι μιλούσε, αυτά είναι η γλώσσα του στρατού των ενόπλων δυνάμεων, ότι ξέρετε, θέλω να κάνω απεμπλοκή των τάδεν κανόνων εμπλοκής και εξοδοτήστε με κτλ. Και εκεί θέλει ο πρωθυπουργός, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως μελετημένα και με πολλούς σχεδιασμούς επιτελικούς, με ανταλλαγές επιτελών, με μόνιμη έδρα επιτελών αξιωματικών του ελληνοκυπριακού στρατού στο ΓΕΘΑ και το αντίστροφο, με ανταλλαγές, έχει ακριβώς εφαρμοστεί και έχει υλοποιηθεί αυτό, υλοποιείται και ήθελα να επισημάνω ότι είναι το μόνο γραπτό έγγραφο το οποίο υπάρχει μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, το οποίο ισχύει και δεσμεύει τους ανθρώπους που πρέπει να πάρουν ευθύνες. Ναι, αλλά το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου πάω πίσω. Ναι. Εσείς μας λέτε δηλαδή ότι ο Σιμίτης το εφάρμοσε, γιατί η εικόνα που υπάρχει ναι. είναι ότι επί Σιμίτη άρχισε να καταπέφτει αυτό. Να εξηγήσω βέβαια ότι δεν τοποθετούμε πολιτικά ή κομματικά. Όχι, ρωτάω όμως. Αν συνέβη να είμαι τότε αρχηγός. Ναι, ναι. Εκείνο που έβλεπα όμως είναι. Πρέπει να πω ότι τότε υποστηρίχθηκε. Και να σας πω εξής. Δεν κάναμε πόλεμο για να δούμε πώς θα λειτουργούσε. Κάναμε όμως ασκήσεις, όπως κάνουμε τον Παρμενίωνα στην Ελλάδα. Οι ασκήσεις, ξέρετε, είναι μια εξομοίωση του πολέμου. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα αντιμετωπίζουμε. Και όταν έχουμε κρίση και πλησιάζουμε σε μια κατάσταση δύσκολη, ξεκινούμε με ασκήσεις για να μεταπέσουμε πολύ εύκολα σε πόλεμο. Κάναμε λοιπόν αρκετές, τουλάχιστον τρεις μπορώ να πω, ασκήσεις Νικηφόρος. Και για τον κόσμο που τυχόν δεν ξέρει, η άσκηση Νικηφόρος γίνεται ή στην Κύπρο, συνδυάζεται με την άσκηση Τοξότης, που είναι άσκηση της πολεμικής μας αεροπορίας που φτάνει στην Κύπρο. Έγινε με βάση το δόγμα του ενωμένου χώρου, έγινε το αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο. Πάφο, στην Πάφο, βέβαια, που στρατιωτικά εξυπηρετεί, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο. Αν τότε το 1974 έπρεπε να πάνε τα πολεμικά μας αεροπλάνα, που δεν πήγαν δυστυχώς, και αν το φέρει κουβέντα θα πούμε, γιατί δεν θα συζητούσαμε τώρα για διασκέψεις και άλλα πράγματα, Γενέβες και το ένα και το άλλο, αν είχαν πάει αυτά τα 18 αεροπλάνα που ήταν χρεωμένα να πάνε εκεί. Οι πιλότοι ήταν στη θέση τους. Τα παλικάρια ήταν στη θέση τους. Έτοιμοι να σηκωθούν τους κινητήρες. Σηκωθήκανε δύο φορές, ούτε στις 20, δεν πήραν εντολή οι άνθρωποι, ήταν από τις 18 του μήνα στο Καστέλι. Σηκωθήκαν δύο φορές στις 21 του μήνα, αφού είχαν βγει οι Τούρκοι, και πάλι θα κάνανε ζημιά. Σκεφτείτε αν πηγαίνανε όταν κάνανε την αποβίβαση, όχι απόβαση, αποβίβαση. Αν πηγαίνανε τα αεροπλάνα να ρίξουν ρουκέτες. Ανεξάρτητα από αυτό, σηκωθήκανε δύο φορές στις 22 του μήνα και σε δύο λεφτά. Τη μια φορά τους κατέβασε ο Μπονάνος, έτσι λέει ο αρχηγός της αεροπορίας του Παπα-Νικολάου, και την άλλη φορά που τους ξανακατέβασε, αλλά δεν ξέρουν γιατί. Μπλεγμένα πράγματα. Καθαρά όμως σε ό,τι αφορά το τι έγινε. Έτσι λέει η Εξεταστική Επιτροπή που έγινε της Βουλής, που ακόμα βέβαια φυλάσσεται. Τι θα κάνανε αυτοί οι πιλότοι? Επειδή δεν είχαμε και αεροδρόμιο να σταθμεύσουν ή να ανεφοδιαστούν ξανά, ή
θα προσγειωνόταν αναγκαστικά σε όποια μορφή βρισκόταν το αεροδρόμιο εκεί. Ή θα πήγαιναν στο Λίβανο να προσγειωθούν εκεί. Ή θα εγκατέλειπαν το αεροπλάνο και θα πηδούσαν οι άνθρωποι ή οι τείχοι τους. Δηλαδή ήταν αποστολές θανάτου. Και δεν αφήσαν τους νέους. Μετά βέβαια η αεροπορία δικαιώθηκε με τα North Atlas που πήγε πράγματι με κινδύνους και έκανε αυτό το ηρωικό εγχείρημα. Άρα λέτε λοιπόν. Υλοποιήθηκε λοιπόν. Και πρέπει να σας πω στην ερώτηση γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κάναμε την πρώτη άσκηση Νικηφόρος για να υλοποιήσουμε το δόγμα του ενωμητικού χώρου και λειτουργήσαμε το σύστημα χειρισμού κρίσεων με ό,τι προβλέπαμε κτλ. Στείλαμε λοιπόν, έγινε άσκηση ωραία, ήταν οι αρχές εκεί. Ο Κληρίδης βέβαια και είχε και λόγο, θυμάμαι, εκεί στην Εξέδρα. Μετά να βλοχίσανε και τα υποβρύχια και οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο Ανδρέα Παντέλου. Οι αλεξιτοτιστές που είχαν πέσει, οι αλεξιτοτιστές Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες, πέσανε από ελεύθερη πτώση και άλλα πράγματα. Μια εικόνα δηλαδή φανταστική. Έκλαιγαν όλοι, σας λέω από ενθουσιασμό. Όταν πηγαίναμε εμείς, υποτίθεται οι αρχηγοί και οι άλλοι εξουσιακοί υπουργοί, μας πλησίασαν δύο τουρκικά αεροπλάνα, πολεμικά. Μόλις σηκωθήκαν ελληνικά αεροπλάνα, που ήταν στον αέρα βέβαια, χαθήκανε. Δεν μας ξαναενόχλησε κανείς. Τότε βέβαια, απλώς, αλλά το δικαιολογώ, είπε ο Πρωθυπουργός, ρε μη μας βάλετε σε πόλεμο. Και εμείς βέβαια σαν στρατιωτικοί καθησυχάζαμε. Δεν θέλω να πω έτσι, απλά όμως θα πω. Τι έγραψε ο Κληρίδης για αυτό το θέμα. Στο βιβλίο, το μεγάλο ντοκουμέντα μιας εποχής, έτσι που είναι ένα ευρύ, θα το έχετε δει και εσύ διαβάσει, κάπου 850 σελίδες. Αναφέρεται στο δόγμα σχολαστικά και λέει έτσι με αυτό τον ωραίο και ιδιότυπο λόγο του, την κυπριακή διάλεκτο, αφού τώρα λέει για το δόγμα και τις ασκήσεις που κάναμε και λέει και κολακευτικά λόγια για τις ένοπλες δυνάμεις και για την πολιτική ηγεσία γενικώς και ευχαριστεί, λέει «Δια πρώτην φοράν είδομεν ελληνικά αεροπλάνα να υπερίπτανται του ελεύθερου κυπριακού χώρου, δια πρώτην φοράν είδομεν υποβρύχια να αναβλοχούν εις τους λιμένας τους ελεύθερους της ελεύθερης Κύπρου. Δια πρώτη φοράν είδομε φρεγάτας και δια πρώτη φοράν είδομε ελλαδίτες με ελληνοκύπριους ελληνόπουλα να πίπτουν από τον αέρα. Έτσι θα πάμε και στο βόρειο μέρος που στενάζει ακόμα». Συγκινήσε. Αλλά έτσι και αυτά έλεγε και πίστευε ο Κληρίδης και αυτό ήταν το δόγμα. Εδοκιμάστηκε λοιπόν πολλές φορές και είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, η λέξη προδοτικό είναι βαρύ, είναι αφελές να λέμε ότι δεν υπάρχει ή να υπάρχει και να το έχουμε βάλει στα συρτάρια. Αν έχω κάνει όμως καλό ρεπορτάζ συνομιλώντας για αυτή την ιστορία, μιας και μιλάτε για τις ασκήσεις και τώρα πια είστε και στην αποστρατεία, απόστρατος, πρέπει να τα πείτε όλα. Δηλαδή, εκτός από την Κουζουλάδα στη Θράκη, στην κρίση των Ημείων, που τότε που παρουσιάστηκε εδώ από τη συχνότητα της Crete TV, όλοι τη θυμήθηκαν όσοι υπηρέτησαν δίπλα σας, αλλά και ο περισσότερος κόσμος ένιωσε και μια τόνωση ότι υπήρχε και μια άλλη εικόνα εκτός από την ήττα ουσιαστικά στα Ήμια, στο χειρισμό τον πολιτικό. Πείτε μου, είναι αληθές ή ψευδές ότι εξαιτίας σας, δεν θα πω με ποιο τρόπο, για πρώτη φορά είχαμε μεγάλη δύναμη τεθωρακισμένων στην Κύπρο στις ασκήσεις αυτές. Την από εξαιτίας μου τώρα δεν στέκει ακόμα και αν κάνω το πολύ σεμνό και ταπεινό. Αν όμως όποιος σας πληροφόρησε εννοεί, και θα το πω ανοιχτά, ότι στείλαμε, δεν το είπα βέβαια αυτό, εν τη ρήμη πιο πολύ, όχι για να αποκρύψω τίποτα, ότι εκτός από τα αεροπλάνα και όλα αυτά... Σας παρακολουθούν πολύ όμως, ναι, από... Στείλαμε και μια επιλαρχία μέσων αρμάτων, αμερικάνικη. Ήταν ένα εγχείρημα προσωπικά του αρχηγού, εντάξει ήμουν εγώ, που όφυλα να το κάνω. Δεν ήταν παλικαρισμός, ούτε Κουζουλάδα κριτική. Καμιά φορά μας έπιανε, αλλά έστειλα λοιπόν για να ενισχύσω. Με ποια λογική δεν είχε ανάγκη η Κύπρος για την άσκηση, μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Αλλά είπα το απλό. Μα εδώ κατελήφθη η Κύπρος με αμερικάνικα όπλα. Έχει 250 άρματα υπερσύγχρονα, αμερικάνικα. Και θα μας πούνε εμπάργο για μια επιλαρχία για 80 άρματα, δηλαδή για όνομα του Θεού και παλαιού τύπου. Και στείλαμε λοιπόν την επιλαρχία αρμάτων, η οποία βέβαια έγινε αποδεχτή με ενθουσιασμό από αυτούς που γνωρίζουν και λέω εγώ από τον πρόεδρο Κληρίδη. Χαρήκανε και βέβαια την αφήσαμε μετά. Δεν βιαστήκαμε να την πάρουμε πίσω, γιατί είχε και έξοδα η μεταφορά. Την αφήσαμε λοιπόν και με την πονηρή, ας πούμε, σκέψη ότι άστηκε μπορεί να ξεχαστεί. Πράγματι ενισχυόταν και σε πρώτους σχεδιασμούς ήταν για να κάνει αντεπιθέσεις. Και θα ήταν και. Οι Τούρκοι το πήραν είδηση. Και το πήρανε είδηση πάλι από εμάς.
ένας πολιτικός που καριέρας πολιτικός στην Κύπρο, για να δείξει ότι κάτι σπουδαίο έκανε ή κάνανε, είπε ότι ξέρετε, με φροντίδα δική μας. Δηλαδή, είναι φοβερό να ψάχνουμε πάντοτε και να βρίσκουμε ότι φταίμε εμείς. Εμείς, με φροντίδα μας, φέραμε μία επιλαρχία αρμάτων αμερικάνικη. Τα ακούει ο πρέσβης Αμερικής και έγινε κολλητισίδα μετά, να μου στέλνει συνέχεια τον ακόλουθο άμυνα σε ένα συνταγματάρχη, να του λέμε. Και πήγαν και στην πολιτική ηγεσία, στους υπουργούς, να του λέμε ότι ξέρετε, άσκηση κάνουμε και θα γυρίσει πίσω. Και κάποια στιγμή μου λέει ο ακόλουθος άμυνα συνταγματάρχης, τώρα έμπειρος, μου λέει: μα κυριαρχία, πόσο καιρό λέει κρατούν οι ασκήσεις σας. Πρώτη φορά λέει: ακούμε να κρατάνε μήνες και ήδη είχε φτάσει χρόνο. Τελικά έμεινε και ξεχάστηκε. Είχαμε στείλει διοικητή, στρατεύματα, ελλαδίτες όλοι οι στρατιώτες. Ήταν μια μονάδα όπως την ΕΛΙΚ. Πολύ ισχυρή μονάδα. Πάρα πολύ ισχυρή, την οποία βέβαια ενισχύαμε κι εμείς ιδιαίτερα. Έμεινε λοιπόν, μετά βέβαια δυστυχώς την πήρανε πίσω. Λοιπόν, πάω σε μια σειρά ερωτημάτων. Έτσι θα κλείσουμε απόψε. Ρωτάει καταρχήν ένας τηλεθεατής. Από όσα έχει δει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, έχει μια εξήγηση. Καλά η Χούντα. Γιατί τέτοια αδράνεια επί 15 μέρες και υπονοεί το δεύτερο Ατήλα. Θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα διαφορετικά για την Κύπρο που συζητάμε σήμερα. Ναι. Ευχαριστώ πραγματικά τον τηλεθεατή που μπαίνει στα βαθιά πλέον. Είναι λάθος μας να λέμε ότι όλα έγιναν στον πρώτο Ατήλα. Βέβαια, ανοίξαμε τις κεκόπορτες. Καταδικαστέει απολύτως και είναι περίεργο πώς δεν καταδικάστηκαν οι προτεργάτες του πραξικοπήματος, που ήταν πάρα πολλοί, το σύνολο, της 15 Ιουλίου. Είναι περίεργο πώς δεν καταδικάστηκαν πολλοί που συμφωνούν ακόμα με την ομάδα εκείνη των χουντικών, ίσως κατακρίνουν τις απόψεις μου, αλλά ας ακουστεί η αλήθεια όπως περιγράφεται και στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, που αντίστοιχο έκανε και η Βουλή της Κύπρου. Ναι, που συγκλίνουν χωρίς να ταυτίζονται, αλλά σε αυτά. Πράγματι, έγινε ένα προγεφύρωμα στην πρώτη φάση των Ατήλα 1, που δεν ήταν και πολύ ευρύ. Βέβαια, είχε συνενώσει το σημείο, την Κερίνια, κάτω στην περιοχή της βόρεια της Λευκωσίας. Ένα μικρό όμως προγεφύρωμα, το οποίο αμέσως, μόλις με την πάυση των εχθροπραξιών στον Ατήλα 1, άρχισαν αυτοί να διευρύνονται, αλλά αργά, γιατί δεν είχαν ενισχύσεις. Έρχεται στις 24 Ιουλίου ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης όπως αποκαλείται, αναλαμβάνει, και θέλω να πω εδώ ότι δεν ήρθε μόνο και δεν είναι να χαιρόμαστε πάρα πολύ για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας θα γινόταν ο κόσμος να χαλάσει. Η Χούντα είχε διαλυθεί, είχε καταρρεύσει. Με την ντροπή των πραγμάτων, με την εισβολή των Τούρκων, δεν έστεκε πια ούτε Χούντα, ούτε οι λεγόμενοι υποστηριχτές της Χούντας, ένας μεγάλος δυστυχώς αριθμός αξιωματικών. Είχε τελειώσει το ζήτημα. Δεν φοβότανε πλέον. Η δημοκρατία επανήλθε, είτε ο Καραμαλής ερχότανε, είτε ο φυσικός ο πρωθυπουργός που είχε καταργηθεί με την ανάληψη από τη Χούντα τέλος πάντων της εξουσίας. Βεβαίως, στο διάστημα, είναι μακρό το διάστημα από τις 24 που ανέλαβε η δημοκρατική ηγεσία μέχρι τις 14 Αυγούστου το δεύτερο Ατήλα, είναι πολύ μεγάλο διάστημα ώστε... Στρατιωτικά μιλάτε τώρα. Και μόνο γι' αυτό θα μιλήσω. Και ζητώ συγγνώμη αν βγαίνει, γιατί είναι ανακατεμένα αυτά με τα πολιτικά. Ενώ οι Τούρκοι φέρανε μια μεραρχία ολόκληρη, ενισχύσανε την 39 μεραρχία, φέρανε και μία ταξιαρχία, τεράστιες δυνάμεις, τεράστιες. Αποκατέσαν τα εδάφη τα οποία είχαν καταλάβει. Εμείς δεν στείλαμε ούτε ένα στρατιώτη, για να πω στρατιωτικά. Δεν στείλαμε ούτε ένα όπλο στην Κύπρο όλο αυτό το διάστημα. Στείλαμε βέβαια μερικά τρόφιμα, εφόδια, πράγματα. Δεν στείλαμε όμως στρατιωτική δύναμη. Και βέβαια εννοείται ότι για να κάναμε, να είχαμε αποτέλεσμα, να στείλουμε δυνάμεις, να νικούσουμε. Αποτέλεσμα. Επεξετάθη το προγεφύρωμα, έγινε το ευρύ προγεφύρωμα, έφυγαν η ανταλλαγή εκεί με τους πρόσφυγες που έφυγαν, κατελήφθηκαν αυτά και έγινε η γραμμή που ως σήμερα συζητούμε. Τώρα να ρίξουμε βάρος,
να πούμε, ας πούμε, γιατί ο τότε Πρωθυπουργός... Όχι, αλλά μπορούμε να πούμε, ξέρετε, ότι αυτή η γραμμή που συζητάμε σήμερα θα μπορούσε, ναι, να είχε αποφευχθεί. Μα βέβαια. Να ήταν, μα πολύ βέβαια, μικρότερο το μέτωπο. Προσθέτω αυτό, ότι θα είχε αποφευχθεί εάν και στο δεύτερο Αντίλα, μέχρι το δεύτερο, είχαμε ενισχύσει. Βέβαια, στρατιωτικά μιλώντας, αν κάτσω να σας πω, φοβερές δυσκολίες υπήρχαν. Κίνδυνοι. Μα κινδύνους θα είχαμε σε κάθε περίπτωση και θα έχουμε και σήμερα. Αλλά να λάβουμε υπόψη ποιος θα μας δημιουργήσει τον κίνδυνο και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Είχαμε τους τρόπους, είχαμε τα μέσα. Ξέρετε ότι επί Χούντας είχαμε τα καλύτερα υποβρύχια. Τότε είχαμε τέτοια υπεροχή που αν έφευγε το ένα υποβρύχιο, και ας τον Αραπάκη να λέει, που έλεγε ότι έσωσε την κατάσταση, τα έστελνε, ενώ ήξερε ότι θέλουν μέρες τα υποβρύχια για να φτάσουν. Μας τα έστειλε, λέει ότι στις 18 τα έστειλε μεταξύ Ρόδου και Κρήτης. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και ότι 20-21 του μήνα, 19 λέει, τα ξεκίνησε και τα γύρισε πίσω πάλι ο Μπονάνος. Μα και να φύγαν στις 19, δεν ήξερε. Εικόνες βλέπω ενδιαφέρουσες, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν ήξεραν ότι δεν φτάνανε τα υποβρύχια όταν έπρεπε. Εάν πήγαινε ένα υποβρύχιο, κύριε Σαχίνη, ένα, ή αν φεύγαν τα 18 αεροπλάνα, που σηκωθήκαν τελικά 15, έτσι δόθηκε η διαταγή, δεν θα μιλούσαμε σήμερα ούτε για Γενέβες, ούτε τίποτα. Θα είμαστε και η Κύπρος και η Ελλάδα. Θα είχαμε λύσει πολλά άλλα ζητήματα και τώρα καθόμαστε ακριβώς για αυτά τα λάθη. Λέω μόνο το εξής, τι δικαιολογεί. Είδα το υπόμνημα που υπέβαλε ο Καραμαλής στην Εξεταστική Επιτροπή και λέει, δικαιολογείται όπως το λέει. Λέει, μα αυτό λέει, με ξεγέλασαν οι στρατιωτικοί, με ξεγέλασαν οι αρχηγοί. Και δικαιολογεί, και όταν δεν σκεφτείς αυτό που θα σας πω τώρα, λες, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μόλις ήρθε, τι θα έκανε. Λέω εγώ, ένας ευφιέστατος, ένας εμπειρότατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που μιλούσε με τους βασιλιάδες και τους έβαζε κάτω και έκανε άλλα πράγματα πολύ σπουδαία για τη χώρα μας. Δεν μπορούσε, μόλις ήρθε, έπρεπε να κρατήσει τους χουντικούς 4 αρχηγούς και να τους έχει να τον κατευθύνει. Είπε ο Καραμαλής να γίνει μια μεραρχία στην Κρήτη και άρχισε να γίνεται. Και τον καθυστερήσανε 10 μέρες. Ενώ είπε να γίνει αμέσως. Και βέβαια του δείχνανε πράγματα. Λέμε, δικαιολογείται όμως να αφήσει τους χουντικούς που ήθελαν να δικαιολογήσουν τη θέση τους. Και το πέτυχαν περίπου, περίπου. Αυτά λοιπόν είναι τα πράγματα τα άσχημα και έτσι βρεθήκαμε ακριβώς πράγματι στον Ατίλα 2, ώστε να επεκταθεί το προγεφύρωμα και οι Τούρκοι να είναι τώρα και να μιλούν από θέσεις ουσίως και να λένε ότι εμείς δεν παίρνουμε. Σαν πως δεν το ξέρουμε, κύριε Σαχίνη. Και να βλέπουμε εμείς την, ναι, αμόχωστο μετρών, την πόλη. Κοιτάξτε, φάντασμα. Και βλέπετε πώς τους δείχνουν. Αν σας πει ένας επαγγελματίας αλεξιδοτιστής, τι κάνει, αλλά βρήκανε. Δεν τους πυροβολεί κανείς. Δεν είναι κανείς. Δηλαδή, θέλω να προχωρήσουμε λίγο, γιατί ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά πια. Ρωτάνε εδώ κόσμος, πολλοί. Έχει μια εξήγηση ο αρχηγός γιατί τα τελευταία 10 χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί μια υποχωρητική πολιτική έναντι της Τουρκίας στρατιωτικά στο Αιγαίο και έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις αλλά και βόλτες που κόβουν και τα τουρκικά πολεμικά πλοία στο Αιγαίο. Για ποιο λόγο το ΝΑΤΟ δεν λέει τίποτα για τις παραβιάσεις αυτές? Υπενθυμίζουν ότι στη δικιά σας περίοδο είχαμε μείωση των αντίστοιχων εξόδων τουρκικών μαχητικών και όλα αυτά δεν έχουν ένα αντίκτυπο ακόμη και στο Κυπριακό, δηλαδή στάση υπαθητική. Θα αρχίσω από το τελευταίο. Μην νομιστεί ότι εντάξει, με μένα γίνανε όλα ή δεν γίνανε. Είναι οι περιπτώσεις αυτές, δεν έχει σημασία αυτό. Άλλωστε, τα ελληνοτουρκικά έχουν πάντοτε, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, και το ζήτημα της πολιτικής από πάνω. Η πολιτική, δηλαδή, τι αποφασίζει το Υπουργείο Εξωτερικών με το Υπουργείο Άμυνας υτην έγκριση του Κισαία. Δεν έχουμε λοιπόν από πλευράς ενόπλων δυνάμεων υποχωρητική στάση. Ομολογουμένως, από πλευράς πολιτικών. Έχουμε μια, την έχω πει, ένα φοβικό σύνδρομο. Ίσως είναι σκληρή η λέξη, αλλά είχε συμβεί να μας καλέσουν στη Διαρκή Επιτροπή, όπως κάνουν και τώρα, να με καλέσουν ως αρχηγό γεθά. Και βλέπεις όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων να τρομάζουν πρώτης τουρκικής δυνάμεως. Μα τι μας λέει τώρα, 75, μιλούν για 75 εκατομμύρια ανθρώπους. Λες και είναι όλοι μάχημοι, λες και είναι όλοι στρατός και λες και όλοι θα έρθουν και τα 75 εκατομμύρια να πάνε στο Φαρμακονήσι ή να πάνε στον Εύρο. Μα αυτά είναι αστεία πράγματα. Όχι. Η Τουρκία, αν δεν έχει βεβαιότητα ότι θα πετύχει, δεν κάνει τίποτα. Αλλά πέραν αυτού, δεν πάμε μόνο στην υπόθεση θα κάνουν ή δεν θα κάνουν τίποτα. Πάμε στην ισχύ, την αμυντική που έχουμε. Είμαστε εξαιρετικά ισχυροί και μην με νομίσει κανείς από αυτούς που ακούνε ότι λέω πράγματα, ας πούμε, του αέρα. Έχουμε εξαιρετική αμυντική ισχύ για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το δόγμα το οποίο έχει καθιερώσει. Ακόμη και στις συνθήκες κρίσης. Μα εκεί λέμε,
που πλήττουνε. Το δόγμα μας είναι αποτρεπτικό. Είναι δόγμα αποτροπής έχουμε. Ούτε, δηλαδή, επιθετικό δεν έχουμε με τίποτα. Το αμυντικό είναι ιωνί επιθετικό, διότι έχει τις αντεπιθέσεις. Εμείς λέμε, Κύριε, έχουμε τέτοια ισχύ που αν σκεφτείς να κάνεις κάτι, θα έχεις τέτοια φθορά, τέτοιες απώλειες που θα το μετανιώσεις. Και αυτό ακριβώς. Η μεγάλη στρατηγή, Σουν Τσου ο Κινέζος, η Κλαούζεβιτς, για να μην πω ο Θουκυδίδης, λες να πετύχεις τον πόλεμο χωρίς να κάνεις πόλεμο. Δηλαδή να δεις πώς θα εμποδίσεις τον εχθρό χωρίς να μπει σε πόλεμο. Λοιπόν, δεν δείχνουν ολιγορία οι ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να το πω στον καλό φίλο που τηλεφώνησε, όποιος και να είναι, σημαίνει ότι ασχολείται με τα θέματα, τα ψάχνει, ότι ναι, δεν δείχνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Και αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή πόσοι πιλότοι είναι στον αέρα, πόσα παλικάρια, συνάδελφοί του ενδεχομένως, θα είναι στρατιωτικός μάλλον, που είναι στο Καστελόριζο, στη Στρογγύλη. Ξέρετε η Στρογγύλη τι σημαίνει για Ελλάδα? Αυτό το νησάκι το ξέρω, που έχουμε βέβαια τελεφερή κάνει, που είναι στρατιώτες επάνω, παιδιά, δικά μας παιδιά, είναι εκεί. Και χάρη στη Στρογγύλη, εάν ανακηρυχθεί και οριοθετηθεί, συνδέεται η ΑΟΣ που έγινε αναφορά από ένα καθηγητή, η ΑΟΣ της Ελλάδας με τις ΑΟΣ. Και έχουμε κάπου 23-24 χιλιόμετρα ναυτικά μίλια επαφής στις γραμμές μας. Δηλαδή ενώνεται Ελλάδα με Κύπρο, δια της ΑΟΣ, και βεβαίως υλοποιείται και το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Λέει άλλος τηλεθεατής εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν βρίσκεται ότι έχουμε μία ραγδαία αύξηση των παραβιάσεων, ιδίως στο τελευταίο διάστημα μετά το πραξικόπημα. Μάλλον εκπαιδεύονται οι Τούρκοι πιλότοι, γιατί η αφρόκρεμά τους εκαθαιρέθη από τον Ερντογάν. Αυτά δεν σας ανησυχούν με το απρόβλεπτο του Ερντογάν? Ναι, το απρόβλεπτο με τις αναχαιτήσεις. Αυτό λέει, ότι συνοθούνται πάρα πολλά αεροσκάφη. Δηλαδή ακόμη και ατύχημα θα μπορεί να συμβεί. Δεν λέω επί τούτου. Πρέπει να πω στον κύριο ότι δεν είναι σταθερή η αριθμή των παραβιάσεων. Είχαμε και στο παρελθόν πολλές φορές μεγάλο αριθμό. Είναι ζήτημα πολλές φορές. Τώρα βέβαια που όλοι υπακούνε, είναι υποταγμένοι στον Ερντογκάν, δεν κάνουν του κεφαλιού τους. Είναι κατεύθυνση. Πρώτα, ξέρετε, άλλα έλεγε η πολιτική ηγεσία, άλλα κάνανε στρατιωτική. Γιατί είχαν το κεμαλικό σύστημα, την εξουσία του στρατού. Ο υπουργός άμυνας ήταν υπό τον αρχηγό Γεθά. Και έτσι, ενώ πήγαινε επίσκεψε ο Έλληνας πρωθυπουργός ή ο Έλληνας υπουργός άμυνας εκεί, αυτοί κάναν τις παραβιάσεις τους και τέτοια πράγματα. Δεν είναι λοιπόν αυτό. Γιατί τα κάνει? Ενδεχομένως είναι σωστή άποψη να εκπαιδεύει πιλότους τώρα. Αλλά τι πιλότους? Θα ξέρετε και ξέρει ο κόσμος έξω ότι μαζεύει και απόμαχους πιλότους και των πολιτικών αεροπλάνων πιλότους που δεν είχαν δουλειά. Αν συμβεί ατύχημα και μετά αυτό επενδυθεί ως μία έκρηξη έντασης, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να οδηγηθούμε, και αλκιονίδες μέρες πλησιάζουν, σε θερμό επεισόδιο από το μη όντως ουσιαστικά. Ναι. Κοιτάξτε, άλλο ότι όχι σε κανονικό χρόνο έγινε αυτή του υφυπουργού να εγκαταστήσει στα νησιά και να μην... Άλλο αυτό στο χρόνο και άλλο οι παραβιάσεις. Εάν παραβίασε, δεν μας ενδιαφέρει αν γίνει ατύχημα, εάν επιμένει να μην αποδεχτεί την αναχέτηση που του κάνουν οι πιλότοι μας. Θα πρέπει να γίνουν αυτά τα οποία προβλέπουν οι κανόνες. Και προβλέπουν οι κανόνες πολλά πράγματα. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι, λέει άλλος τηλεθεατής, το τελευταίο διάστημα οι αναφορές των Ελλήνων πιλότων κάνουν λόγο για εξόδου στο Αιγαίο με οπλισμένα τα τουρκικά μαχητικά, ενώ υποτίθεται ότι υπήρχε ένα μορατόριο με από αυτού? Όχι, κάνανε και παλιότερα. Ναι, κάνανε και το επισημέναμε βέβαια. Ναι. Τώρα, κάνουν. Ναι. Αυτό ανησυχεί, αλλά με την έννοια ότι δείχνω τα δόντια μου που πρέπει να δεχθούμε αυτό το καιρό ότι είναι εξεδοδιασμένη. Ειδικά η αεροπορία. Δηλαδή, έχω μιλήσει με πιλότους, νέα παιδιά, αλλά και με παλιούς έμπειρους, αρχηγούς, συναδέλφους που είχαμε τότε. Λίγο προημερών συζητούσα στην Αθήνα αυτό το θέμα. Προσπαθεί να δείξει, προσπαθεί να ανεβάσει το ηθικό. Το ηθικό είναι απολύτως πεσμένο στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Ειδικά δε η αεροπορία πάσχει πάρα πολύ. Γιατί περίπου οι μισοί φύγανε ή κρατούνται στις φυλακές ή βασανίζονται, αν θέλετε. Λέει, και προσπαθεί να δείξει αυτά τα πράγματα. Λέει άλλος τηλεθεατής, συμμερίζεστε την άποψη στην οποία κατατείνουν οι εισαγγελικές καταρχήν αρχές, γιατί μένουμε στο να δούμε την απόφαση την επόμενη εβδομάδα, ότι οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί δεν πρέπει να εκδοθούν στην Τουρκία?
Τι είναι ως άποψη είναι αυτή του εισαγγελέα? Ο εισαγγελέας έχει εισηγηθεί να μην εκδοθούν, αλλά μένει να δούμε και την οριστική απόφαση. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω τώρα σαν Έλληνας. Εντάξει, εσείς θα πείτε ότι ό,τι για να πω περιβάλλεται από την ιδιότητα που είχα. Εγώ δεν θα τους έστελνα. Με τίποτα. Τι θα φοβηθώ δηλαδή? Ζήτησαν οι άνθρωποι, δεν έκαναν ένα πραξικόπημα. Καταρχήν δεν έχει αποδειχθεί με τα δεδομένα των πραξικόπημα. Καλά, τους τα έχουν φορτώσει όλα τώρα. Ναι, ναι. Έκαναν, λοιπόν, δεν έκαναν, με τι κάνουν. Οι άνθρωποι ζήτησαν και δικαιολογούνται, πέρασαν στα δικαστήριά μας, έχουν θέσεις. Εάν τα δικαστήρια μέσα στους αυστηρούς κανόνες τους δούνε ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει νομικά πρέπει να εκδοθούν, θα τους εκδώσουν. Αλλά αφού ήδη έχουμε δικαστού, εισαγγελέα, και είδα και εγώ με χαρά, προχθές είδα μόνο τον δύο, δεν ξέρω τώρα για όλους. Για όλους, για όλους. Αυτό είναι ευχάριστο να το ακούμε, γιατί έχουμε ένα νομικό αίρισμα. Ο λαός, σύμπας, ο ελληνικός λαός, Τούρκοι είναι, αλλά τους θέλουμε. Και μαλλιστές που μας κάνανε, ποιος ξέρει τι θα μας είχαν κάνει αυτοί. Τι παραβιάσει, επειδή ήταν των ελικοπτέρων, τι μπορεί να μας είχαν κάνει. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή έρχονται οι ηκέτες. Η Ελλάδα έχει ιστορία, έχουμε τραγωδίες περί ηκετών κτλ. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτούς ανίσχυρους πλέον και να ξέρουμε τι τους περιμένει? Εξπρές μεσονυχτίου και χειρότερα. Ξέρουμε τι έπαθαν οι Έλληνες εχμάλωτοι στους Τούρκους με αυτό που συζητούμε τώρα, που δεν θα έπρεπε να το συζητούμε, με Γενέβη. Ξέρουμε πόσοι χάθηκαν. Ξέρουμε τι υπέστησαν, τι βασανιστήρια και τι άλλο περιμένει εάν συμβεί. Άλλο ερώτημα που έρχεται από τηλεθεατή. Ποια είναι η άποψή σας, μιας και αναφερθήκαμε στο δημογραφικό ζήτημα που έχει και η Ελλάδα, στο γεγονός ότι έχουμε ένα προσφυγικό κύμα, το οποίο όμως εντοπίζεται και κρατείται στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, το οποίο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, καλά οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο, εγώ θα το πω, έχει και έναν άλλο στρατηγικού χαρακτήρα σημασία στο ισοζύγιο για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε στην Αυστρία, ούτε στην Ελβετία, ούτε στο Λουξεμβούργο. Έχει απέναντι γείτονα και θερμό γείτονα. Λέει λοιπόν εδώ ο τηλεθεατής, η γνώμη του αρχηγού, του επίτιμου αρχηγού ΓΕΘΑ, είναι ότι αυτό το κύμα προσφύγων θα έπρεπε να μεταφερθεί προς το εσωτερικό της χώρας, την υπηρετική χώρα, με δεδομένη την εθνική σημασία και ευαισθησία του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολιτική και υπάρχουν πολλές απόψεις. Άλλωστε, ακούμε τον υπεύθυνο, τον Μουζάλα, όλα αυτά και τα ατυχήματα που του συμβαίνουν, να μην προβλέψουν ότι έχουμε χιονιά και να πάθουμε αυτό το ρεζίλιο. Έχει δίκιο ο κύριος, πολύ δίκιο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε στα κριτικά μας νησιά τέτοια διαφοροποίηση του πληθυσμού. Γιατί έχει αποδειχθεί περίτρανα από αυτούς που υφίστανται, τους Ευρωπαίους, Γερμανούς, Αμερικάνους και Γάλλους, ότι μέσα σε αυτούς παρισφρίουν τζιχαντιστές και άλλοι άνθρωποι τρομοκράτες. Αυτό είναι γεγονός. Ασυζητητοί δεν έπρεπε να μείνουν πολύ καιρό στα νησιά. Αλλά εγώ προσθέτω στην άποψή του, δεν έπρεπε να μείνουν στην Ελλάδα. Μιλούμε τώρα και το βάζουμε σημαία κοινοτικό κεκτημένο και το βάζουμε ως πρώτο. Και ξέρουμε, αν πούμε δύο λόγια, τι είναι αυτό το κεκτημένο, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά, δημοκρατία κτλ. Και εμείς λέμε, μας απειλεί ο Ερντογκάν, θα μας στείλει και 2 εκατομμύρια. Σε ποιους θα τους στείλει? Σε εμάς θα τους περάσει? Θα τους πάρει η Ευρώπη, θα τους πάρει αυτή? Αποδέχτηκε η Ευρώπη με τα κεκτημένα της τα εμπόδια, τα σύρματα που έβαλε κτλ. Και η Ελλάδα τους δέχεται όλους αυτούς. Υπάρχει μια πολιτική. Συμφωνούμε όλοι, άλλωστε πολλοί και συνάδελφοί μου αρχηγοί έχουν μιλήσει πριν. Μια ωραία συζήτηση έκανε ο συνάδελφος νεότερος Μανολάς περί του προσφυγικού, που είναι πολύ εύστοχη και μελετημένη, θα έλεγα, που ομιλεί για όλα αυτά τα θέματα. Μπορεί λοιπόν να παραπέμψουμε τον τηλεθέατη σας σε αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Εν κατακλείδη, και έχοντας παρακολουθήσει και τόσους ομιλητές απόψε, εσείς πού οδηγείστε, και γνωρίζοντας, επαναλαμβάνω, από την καλή και από την ανάποδη την Κύπρο, πού οδηγείστε, αφήστε τώρα τους πολιτικούς, τις διπλωματικές, υπάρχει διέξοδος σε αυτό που ο κόσμος λέει 42 χρόνια ότι είναι ένας παύλος κύκλος γύρω από το Κυπριακό? Πώς πρέπει να πορευτούμε? Μου είπατε το διζωνικό δικοινοτικό για σας δεν περπατά. Ναι. Δεν περπατάει, διότι διευκολύνει και τους Τούρκους και τους Άγγλους. Και ακούσαμε και τους καθηγητές που πρέπει να λάβουν υπόψη τις απόψεις τους, ότι για τους δικούς λόγους και οι δυο θέλουν το διζωνικό. Ένα πρόβλημα υπάρχει, ότι το διζωνικό δικοινοτικό έχει γίνει αποδεκτό από τον ΟΗΕ και έχουν βγει αποφάσεις, και αυτό είναι δύσκολο. Κάνω αναφορά στον Κλειρίδη, γιατί δεν ξέρω περιέργως εκτιμούσα τις σκέψεις του. Στο βιβλίο αυτό το μεγάλο λέει, γιατί αυτός δέχτηκε το σχέδιο Ανάν,
Άρα είναι τελείως παραπλανητικό αν το πει κανείς, αλλά είναι γραμμένο. Λέει, η λύση, λέει, δεν είναι διζωνική και δικοινωτική, την οποία επέβαλαν, μας επέβαλε ο ΙΕ ή αρχίσαμε εμείς να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Διότι αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα που είπα και εγώ πριν, των Τούρκων καθαρά, διότι θα έχουν, εν πάση περιπτώσει, είσοδο στην αυτή και στην Ευρώπη και όλα αυτά τα πράγματα. Η λύση θα ήταν να έχουμε ένα ενιαίο κράτος, ένα κράτος αυτοδύναμο, με δικό του στρατό, με δικές του υπηρεσίες και όλα αυτά τα πράγματα. Ομιλεί λοιπόν για ένα κράτος, για επανένωση δηλαδή των δύο εδαφικών μεριών και βέβαια οι άνθρωποι που εξεσπιτώθηκαν να ξαναπάνε στα σπίτια τους και στις περιουσίες τους. Αλλά λέει, ενώ λοιπόν λέει αυτό στην άποψη ότι θα ήταν μια λύση αυτή, και αυτό το λέει πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια, η λύση θα ήταν αυτή η ιδανική. Η λύση και αυτή πρέπει να επιζητούμε. Δεν μπορούμε όμως, το βάζει και διπλωματικά, διότι είναι αποφάσεις του ΟΗΕ και πώς θα τις αναιρέσουμε, και έρχεται μετά να αποδεχθεί μια καλύτερη λύση. Άλλη λύση, άλλες σκέψεις παρόμοιες. Καταρχήν άκουσα όλους τους κυρίους που είχατε καλέσει σήμερα και είναι εναντίον όλων αυτών. Δηλαδή έμεσα ομιλούν περί. Γιατί το σχέδιο γενικά είναι, μοιάζει με το σχέδιο ΑΝΑΝ, μια παραλλαγή χειρότερη, και βεβαίως αυτό ομιλεί περί δικοινωνικής διζωνικής ομοσπονδίας. Όλοι λοιπόν είναι εναντίον. Η σκέψη μου και εμένα είναι αυτή, δεν έχω εγώ λόγο να πω αν είμαι υπέρ ή κατά, αλλά είμαι υπέρ της απόψεως μιας θεωρίας αναθεώρησης όλων των σκέψεων, όλων των απόψεων και όλων εκείνων τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Μια ολόκληρη δηλαδή κυβέρνηση, εξοδοτημένη από το λαό, να συνομιλήσει για το καλό της Κύπρου και να βλέπουμε ότι αυτό έτσι αλλιώς οδηγεί στο κακό. Και ένας κύριος είπε ότι, από τους ομιλητές, ότι ευτυχώς ο Ερντογκάν φέρεται έτσι για να μην δοθεί λύση, για να φτάσουμε σε αδιέξοδα. Αυτό θα έλεγα και εγώ λοιπόν, ότι ας εξευρεθεί ένας άλλος τρόπος αποφάσεων για να αναθεωρηθεί. Ας περιμένουμε. Ο χρόνος για την ιστορία είναι, δεν πρέπει να μας βιάσει, προκειμένου να μην δημιουργήσουμε με μια λύση το χειρότερο, την καταστροφή ενδεχομένως στην Κύπρο. Το περίεργο είναι ότι διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, που το ΚΚΕ έχει μια τέτοια άποψη σαν του Κληρίδη, που νομίζω ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη ιδεολογικά. Ιδεολογικά. Ναι, ότι μιλούν για μια ενιαία χώρα. Έχει όπου πιο θα φύγουν. Καθαρή γραμμή πάντως. Καθαρή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω πιο συγκριτικά, αλλά έχει μια γραμμή που είναι ενδιαφέρουσα και που εδέχτη στηρίγματα από όσα ακουστήκανε σήμερα εδώ. Ένα ενιαίο κράτος, ένα κράτος, να φύγουν οπωσδήποτε όλες οι τουρκικές δυνάμεις, οι κατοχικές δυνάμεις, ακριβώς, να επανέλθουν οι πρόσφυγες στις αιστείες τους και διάφορα, οι ελευθερίες και όλα αυτά τα πράγματα. Για την ευτυχία, λέει, ολόκληρου του κυπριακού λαού. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Μια θέση καλή. Πρέπει να κάνω, να μην αυτό ότι. Προχθές ήμουνα σε μια ημερίδα στην Αθήνα με τους περίφημους 10 που έχουν 10 επιστήμονες, που είναι διπλωμάτες, επιστήμονες, είναι και δύο, ένα στρατηγός, που σκέφτονται οι άνθρωποι πολύ καλά, αλλά είναι απολύτως αντίθετοι με τούτα τα πράγματα. Εκεί άκουσα την εισήγηση ενός καθηγητού του ΙΦΕΣΤΟΥ, που ασχολείται, είναι και Ελληνοκύπριος, αλλά έχει μια απέραντη επιστημονική γνώση στα θέματα. Και μου βγήκε ότι ήταν πολύ μαχητικός για το όλο θέμα. Γιατί πάνε εκεί, δεν είναι καιρός. Και μίλησε για ισχύ, αμυντική ισχύ, ισχύ δηλαδή στρατιωτική, και για όλα αυτά τα πράγματα. Όλος ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή του. Το επίσης από αυτά, διαβάσει και δεν είχε έρθει, ένας πρώην υπουργός άμυνας της Κύπρου, ο Κλόκαρης, ο Φίβος Κλόκαρης, που ήταν πρώην στρατιωτικός. Έφυγε, ήταν στον Ελλαδικό στρατό πρώτα και πήγε στην Κύπρο μετά ως συνταγματάρχης και από εκεί εξελίχθηκε ως το βαθμό του αντιστρατήγου. Που δεν υπήρχε πρώτα, αλλά τον καθιερώσαμε εκείνη την περίοδο, ήταν πολύτιμος. Αυτός λοιπόν ομιλεί περί καταστροφής της Κύπρου εάν δοθεί λύση με την παρούσα κατάσταση, και πρόκειται, λέω, για πολύ σοβαρό άνθρωπο που είναι μετρημένα τα λόγια του. Και ότι θα έπρεπε να γίνει μια αναθεώρηση των σκέψεων πάνω στο θέμα αυτό, να έχει. Τι θα γίνει, λέει, αν έχουμε αποστρατικοποίηση? Θα έρθουν τα τουρκικά στρατεύματα να καταλάβουν την Κύπρο χωρίς τίποτα. Τι θα γίνει με τον άοπλο κυπριακό. Ελληνοκυπριακό λαό, όταν δεν θα έχει τίποτα να στηριχθεί παρά μόνο σε κάτι διεθνείς δυνάμεις ασφαλείας που ελέγχθηκε πριν, ή από κάτι αστυνομικές δυνάμεις ομοσπονδιακές στις οποίες θα συμμετέχουν και οι Τουρκοκύπριοι, θα έρθει ξαφνικά στο άψες βίσε, πριν καν δοθεί λύση, θα έρθει η κατάσταση αυτή χωρίς αυτό. Και άλλα θέματα, και υποστηρίζει και ο Κλόκαρης, ότι δεν πρέπει η ομιλία να είναι. Έτσι βγαίνει λοιπόν και η δική μου άποψη, έτσι. Όχι. Δικοινωτική, διζωνική ομοσπονδία. Ας εξεύρουμε μια άλλη λύση που να ωφελεί τον ελληνισμό
τον απανταχού ελληνισμό και ειδικότερα τον ελληνισμό της Κύπρου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ μέχρι και αυτή την ώρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συνεχίζει να στέλνει μηνύματα από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο μας και εκτός Ελλάδας και εκτός Κύπρου. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το τεχνικό επιτελείο της Κρήτη TV για την υπέρβαστη απόψινη, αλλά νομίζω ότι τελικώς η περιφερειακή τηλεόραση πιστεύει ότι στις κρίσιμες στιγμές πρέπει να ανθίζουν όλα τα λουλούδια και να βγαίνουν τα συμπεράσματα. Ο ενημερωμένος πολίτης παίρνει και υπεύθυνες αποφάσεις. Καλό σας βράδυ.